Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραυτόπουλο. Καλώ τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνει πω το πιστεύει, Πεστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 των FM. Της Κακομοίρας όπως γίνεται καθημερινώς 2 με 4. Με κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων. Το σκουπίδι της χοληψίας. Το Θανάση Καζαμπλάνκα στη ρύθμιση των ήχων, στο production όμως. Την κυρία Λίλα Γουλιώνη και την κυρία Μαρία Σκλεναρίκοβα στη γραμματιακή υποστήριξη. Τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Θα πρέπει να γνωρίζετε όλοι ότι το μέτρο της απόστασης του αυτοκινήτου μπορεί να έχει τελειώσει, αλλά υπάρχει η οριστική διαγραφή. Και όταν ακούμε οριστική διαγραφή, υπάρχει το 18133 και η αδερφή Κωνσταντινίδη. Για οριστική λοιπόν διαγραφή αυτοκινήτου, τηλεφωνείτε στην εταιρεία Αφή Κωνσταντινίδη, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας. Μπορούν να σας δώσουν την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή της αγοράς, αφού έχουν πολυετή πείρα στο χώρο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η καλύτερη λύση για οριστική διαγραφή αυτοκινήτου είναι η Αφή Κωνσταντινίδη στο 18133. Με τη Μονακό να περνάει την Manchester City, το άλλο παιχνίδι να έρχεται 0-0, να μπορούν να μπουν γκολ, με παιχνίδια Europa League σήμερα, με πολλά και ενδιαφέροντα, αλλά το πιο σημαντικό μπορείτε να το ακούσετε τώρα από αυτά τα οποία άλλοι τα πιστεύουν, άλλοι δεν τα πιστεύουν, αλλά επιμένω να τα λέω για να έχετε το νου σας. Τρίτη βράδυ, όπως ξέρετε εδώ με τον συνεργό μου, φροντίζουμε από νωρίς να κάνουμε κάποια πράγματα προκειμένου να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε ό,τι χρειάζεται τόσο για την ραδιοφωνική μας εκπομπή όσο και για τη στήλη μας στην εφημερίδα. Δεν το έχω κάνει ποτέ, το κάνω για πρώτη φορά. Ακούστε λοιπόν τι έχει γράψει ο κύριος, τι μου έχει πει να γράψω ο κύριος Ραπτόπουλος. Τρίτη βράδυ γίνονται αυτά, η ώρα 9 και 4. Crash test για τον Νουάρντα απέναντι σε σκυλιά χαφ όπως είναι η Σιώπης και Κόρμπος. Δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ που θα έχει όμως και αυτό στον αμυντικό του χαφ που επιστρέφει ο Λουκάνιας και τον Κρέσπο στα στόπερ που θα δώσουν ταχύτητα. Μέχρι εδώ δεν έχει αλλάξει τίποτα και αυτό που θα διαβάσει το Σάββατο. Ακούστε τι είπε τρίτη το βράδυ. Περιμέναμε τον ΠΑΟΚ να παίξει από τα πλάγια και να φορτώσει αρκετά τον Μπρίγιοβιτς. Προγνωστικό. Πρώτο γκολ Μπρίγιοβιτς. Την άλλη μέρα το πρωί έβγαλε την κλίδα του ο Μπρίγιοβιτς. Τώρα πες μου, εγώ φταίω ή εσύ είσαι κατεμόσαφρος? Ποιος Μητσοτάκης ρε μου λέτε? Ποιος Μητσοτάκης μου λέτε? Ο Χρειά μπροστά σου. Δεν πιάνει μία. Είναι δυνατόν? Πες μου ειλικρινά. Δεν σκέφτηκες ποτέ να το εκμεταλλευτείς αυτό το χάρισμα που έχεις? Χάρισμα, τι χάρισμα? Χάρισμα. Δηλαδή, με πήρε κάποιος φίλος. Ο οποίος? Ο οποίος σε παρακαλώ λέει να πει τώρα μετά τον Μπρίγιο, παιδί, μήπως έχει αναθεωρήσει αυτά που είπε για τον Κύπρο του ΠΑΟ. Όχι, θα το πάρει. Όχι, λέει, σε παρακαλεί, ας πει ότι τώρα με τον Μπρίγιο δεν το παίρνει. Σε έχει πάρει. Πληρώνει όσο. Να πει ότι δεν το παίρνει. Στεναχωρέθηκαν όλοι οι παοξίδες γιατί τραυματίστηκε ο Πρίγιοβιτς. Τι εννοείς να στεναχωρέθηκαν όλοι? Όλοι οι παοξίδες στεναχωρέθηκαν. Όσοι είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Προφανώς όχι όλοι. Δηλαδή εσύ καταρχήν. Ένα-ένα, θα φτάσουμε εκεί. Εσύ το θεωρείς σύμπτωση αυτό για σένα? Σύμπτωση. Σύμπτωση. Και αυτό σύμπτωση. Κοίταξε ρε Κόκκινε, ξέρεις γιατί? Έχουν αυτοί δύο κόφτες πολύ καλούς. Κάθετα δεν μπορούν να μπουν. Θα την πηγαίναν την πλευρά. Θα την πηγαίναν την μπάλα στις πλευρές. Μάλιστα. Και θα φορτώνανε ανάμεσα. Στα δύο center back, στα stopper. Εκεί πέρα που ο Πρίγιοβιτς με το κεφάλι ένα γκολ θα το έκανε. Πίστευα εγώ. Εύκολα. Ναι. Εύκολα, δύσκολα, 1-0 θα το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ. Όχι, ρε παιδί μου, ναι. Στον αέρα. Στον αέρα είναι πολύ καλός. Ναι. Μέσα στην Τούμπα δηλαδή σε φορτώματα. Έβγαινε ο Μάτος από εκεί. Έβελε ο Μιστακίδης. Έβγαινε, ξέρω εγώ, ο Ενρίκε. Στα φορτώματα είναι πολύ καλός. Ό,τι πείσαι, ναι, μαζί σου. Πολύ ωραία. Δηλαδή
Δεν ήταν ένα παιχνίδι που θα χτύπηκε ο Πάοκ στην πλάτη της άμυνας. Δεν ήταν ένα παιχνίδι που θα πήγαινε στη διείσδυση κτλ. Σαν να έχω μπροστά μου το παιχνίδι στην πλευροκόπηση του Πάοκ. Γιατί και ο Κόρμπος και ο Σιώπης χαμηλά είναι πάρα πολύ καλοί. Ωραία. Θα πηγαίναν να ντουμπλάρουν εκεί. Ας πούμε, πήγαινε η μπάλα, λέμε στο Λέοβατς. Θα πήγαινε και ο Σιώπης να ντουμπλάρει. Θα έμενε κενός ο χώρος των αμυντικών χαφ. Θα γινόταν η σέντρα. Θα πηδούσε ο Μπρίγιοβης ανάμεσα από τον Τασουλή και τον Οικονόμου, ξέρω εγώ. Πιστεύω ένα γκολ θα το έκανε. Γι' αυτό σου λέω. Τον έφαγε. Δίνει πάνω από δύο μονάδες, σε ρωτάω. Έδινε. Εγώ τον έφαγα τον Μπρίγιοβης. Την άλλη φορά που έσπασε την κλίδα του, εγώ τον έφαγα. Την ξανάσπασε. Αυτό πριν έρθω. Φίλε, ότι μια έχουνε τους ταμπάνι, φορά τον έδωσε. Ότι σκόρ. Έχουνε τους ταμπάνι δεύτερο τερματοφύλακα και πήγε και τον Φάρεση. Δεν την είδα τη φάση. Άμα την είδες, αυτός που σου είπε ναι. Ότι φταίει ο Μπρίγκιτς είναι φελός. Δεν ξέρω, δεν λέω ότι φταίει ο Μπρίγκιτς. Είναι φελός. Στον Μπρίγκιτς την αιστεία γινόταν. Και να λοιπόν, ρε φίλε, τι θέλει να κάνει. Γιατί να μην είναι κατσικοπόδαρος ο Μπρίγκιτς. Πάει, παίζει ένα μάτς, τρώει όρθιο στον γκολ. Παίζει το άλλο μάτς, τρώει 4 γκολ. Την άλλη φορά τραυματίζεται ο Μπρίγκοβιτς. Αυτός είναι ο κατσικοπόδαρος. Εγώ είμαι ο κατσικοπόδαρος. Αυτός. Δεν είσαι, τι να είμαι εγώ. Του σταμπάνει τον τερματοφύλακα λοιπόν, αυτό. 9.55 καινό το μήνυμά σου. 3.40. Ποιος είναι το κατσίκι στον ΠΑΟΚ. Ποιος μπορεί να φταίει. Ο Μπρίγκιτς ή το κατσίκι που έχω δίπλα μου. Άλλος φταίει. Ποιος φταίει, πες. Μπορεί να φταίει για σένα που πιστεύεις στον Θεό. Αυτές τις αχλαμάρες που πιστεύεις. Μπορεί να φταίει ο Κλάους. Που πήγε στα ανώγια στο μοναστήρι, προσευχήθηκε εκεί πέρα και θα το καταράστηκε να πούμε. Δεν καταργούνται οι Ορθόδοξοι. Οι Ορθόδοξοι, χειρότεροι άνθρωποι από τους χριστιανούς υπάρχουν ένα από εμάς. Ζηλιάριδες, ρουφιάνοι. Οι άλλοι τουλάχιστον πιστεύουν κανονικά. Οι αντίπαλοι μας. Δηλαδή εμείς πιστεύουμε κανονιστά. Εμείς πιστεύουμε τις πλάκες πιστή μας. Πήγε εκεί ο Κλάους, βρήκε εκεί έναν παπά να πούμε που είχε κάτι δάχτυλα σαν του σουγλάκου. Πλακώσαν εκεί τα τσίπουρα να πούμε, γίναν λιάρδα. Μπορεί να καμπρίσαν και κάνα Μάλμπορο, ξέρεις τη Μάλμπορο να πούμε παραπάνω. Τι είδανε, ξέρεις, άμα πιεις 4-5. Χάλμπορο, ναι. Το χαράλαμπο. Ναι, Χάλμπορο. Μπορεί να καμπρίσαν 6-7 Χάλμπορο, να ήπια και 6-7 ρακί, ξέρεις, άμα πιω και εγώ 6-7 ρακί και 7 Χάλμπορο. Εσύ να τη μυρίσεις. Κάτσε, ναι. Μπορεί και εγώ να δω το Θεό. Μπορεί να το δω και εγώ το Θεό, κατάλαβε τι γίνεται. Εξάλλου. Γιατί χτυπιέται. Έτο. Εσύ τα έχεις δει όλα, είναι δεδομένο. Και κολλιόμενα μάλιστα. Πρόσεξε τώρα να δεις. Και γιατί δεν ήμουν καταραμένος ο Κλάους να πήγε εκεί πέρα. Γιατί και ο Κλάους, τι νομίζεις, άμα σταματήσει το ποδόσφαιρο, θα το γυρίσει σαν τον Αναστασιάδη. Θα τρέχει στα μοναστήρια και σε αυτά. Σαν να το βλέπω μπροστά μου. Άμα είσαι 28 χρονών και τραβάς τα ανόγια, μετά. Αν πας στα 35 θα κατέβεις στα κατόγια. Το κακό που είναι. Τι το κακό που είναι. Μπορεί ο καταραμένος να είναι ο Κλάους. Ο οποίος σίγουρα χάρηκε. Χάρηκε ο Κλάους. Εσύ τι λες, η οικογένεια του Κλάους ή η οικογένεια του Κουλούρη. Η οικογένεια του Κουλούρη να στεναχωρέθηκαν. Λέμε, μανώ το παιδάκι μου τώρα ευκαιρία να δείξει την αξία του. Ναι. Γιατί εσένα ο γιος άμα έπαιζε στο ΠΑΟ και ερχόταν ο Πρίγιοβιτς και τραυματιζόταν ο Πρίγιοβιτς, διαχειρώσουν από μέσα σου. Όχι. Τι καλός άνθρωπος που είσαι. Χρυσός άνθρωπος. Τι καλός άνθρωπος, ρε. Εγώ θα χαιρόμουν, ρε Κόκκιν. Θα έλεγα ευκαιρία το παιδάκι μου να πηδήξει καμιά κεφαλιά να τη γυρίσει τη δουλειά. Έτσι θα έλεγα. Εσύ, άμα έκανες παιδί, δηλαδή θα ήθελες ο άλλος που τραυματιζότανε, θα έλεγες τι κρίμα, θα του πήγαινες και λουκουμάδες στο νοσοκομείο. Λέγε ρε Κόκκινε. Λέγε ρε καλέ άνθρωπε. Χριστέ άνθρωπε. Ε? Λες να πήγαινε ο μπαμπάς του Κλάους στο Πρίγιοβιτς τίποτα τρίγωνα πανοράματος για να του ευχηθεί περαστικά. Ή ο μπαμπάς του Κουλούρη εκεί από τη Σκίδρα που είναι. Δεν χάρηκαν, λες εσύ. Γιατί να χαρώ. Αφού τραυματίζει κι άλλο και είναι ευκαιρία του αλουνού. Πώς θε, τι. Ευκαιρία. Βέβαια. Εγώ όταν έπαιζα τέρμα να πούμε, παρακαλούσα να σκοτωθεί ο τερματοφύλακας αυτός. Πας και παίξω εγώ. Αλλά 16. Αλλά δεν είσαι καταραμένο. Τι δεν είμαι καταραμένο. Μέχρι που έφτασε η ώρα και τραυματίστηκαν όλοι οι τερματοφύλακες. Και σου και ο μεγαλύτερο αλήτη προπονητή και προτίμησε να βάλει παίκτη. Ναι, είδες. Αντί να βάλει εσένα. Είδες. Και δεν είσαι κατέμι. Δεν μου λε, αυτό ο προπονητή το ξέχασε, λε, που δεν σε έβαλε. Όχι, μωρέ, δεν το ξέρεις. Δεν ξέρεις. Το συνάντησες κανένα φορά από τότε. Πολλές. Και. Τίποτα, δεν ξέρεις. Καλά με έκανες. Όχι, μωρέ, εντάξει. Δηλαδή, άμα μαλώσεις με έναν άνθρωπο, τι πάει να πει, ότι μέχρι να πεθάνεις δεν θα τον ξαναμιλήσεις. Δεν μιλήσεις. Αναλόγως και τι άνθρωπος είναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι έξω καρδιά, παίζουν δύο-τρεις μπουνιές και τελειώνει. Λοιπόν. Και υπάρχουν άνθρωποι που το κρατάνε μανιάτικο. Οι Αλβανοί, άμα τους βαρέσεις, να πούμε, το κρατάνε. Άμα βαρέσει το κάτσε. Ναι, οι Αλβανοί. Άμα βαρέσει το κάτσε, ας πούμε, μια μπουνιά. Ενώ οι Έλληνες είναι. Περίμενε, ρε. Μετά από 10 χρόνια, μετά από 10 χρόνια, μπορεί να το θυμηθεί και να σε πετάξει κανένα σου γιαδιά και να σε βγάλει κανένα έντερο. Ο άλλος, ο Ρωσοκεφάλας, να πούμε και τα λοιπά. Α! Δεν.
Λοιπόν, το λέω εγώ. Πυροβολισμοί σε λύκειο τη πόλη Γκρά τη Προβυγγία. Σε ποια πόλη είναι αυτή, ξέρει. Η Πομπία. Προβυγγία. Ο Βυγγία. Ναι. Ο Βυγγία είναι. Προβυγγία. Τι είναι αυτό. Ποια χώρα μπορεί να είναι, πού είναι η Προβυγγία. Ξέρω εγώ, καμιά πολιτισμένη χώρα σαν την Ελλάδα. Έτσι όπω την Αγγλία. Είναι. Στη Γαλλία. Πολύ τραυματία. Νεότερα σε λίγο. Μπήκε μέσα αυτό με το όπλο, δηλαδή. Κάποιο. Ανισόρροπο θα έκανε πάλι. Εντάξει, πολύ είναι ανισόρροπη δηλαδή. Ο φανατισμό δυστυχώ. Τι είναι. Θρησκευτικού περιεχομένου ήταν. Δεν ξέρω. Ποδοσφαιρικού περιεχομένου. Ένα ναρκωμανή λέει ήταν αυτό ο οποίο πήγε στο Αμβούργο που ήταν. Ναι. Που έβγαλε και έκανε τα παλαβά. Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, τι να κάνω στην κοινωνία αφού είμαστε πολύ πάνω στη γη. Άμα δεν πέσει καμιά λέπρα, καμιά ιστορία να μείνουμε μισή, ξέρω εγώ, ή αν γίνει κανένα πόλεμο, αυτά θα ακού. Έχει υπέρ αυτή τη θεωρία. Βεβαίω. Ότι. Αυξανόμεθα με ταχύτητα τους ρυθμούς. Ναι. Και πρέπει να. Πρέπει να γίνει κάτι να μειωθούμε. Α, παραμένεις δηλαδή ανόητος κανονικά. Τι ανόητος. Έτσι όπως γεννάνε και όπως γίνεται η ιστορία, στο τέλος δεν θα χωράμε όλοι. Θα δεν φτάνει το νερό, δεν φτάνουν τα προϊόντα. Πρέπει να γίνει εκεί μια χολέρα, εκεί μια λέπρα να μας πιάσει, να πούμε, ή καμιά βόμβα από πάνω, ή κανένας πόλεμος να γίνει, να μειωθούμε. Πόσα δισεκατομμύρια είμαστε πάνω στη γη. Ξέρεις, πού να ξέρεις εσύ. Εσύ δεν ξέρεις την 11η του Ηρακλή. Πόσο θα δεις να τα πω. Ξέρω εγώ. Για πες μας. Είμαστε διπλάσιοι από ό,τι ήμασταν το 1950. Αχ βαχ. Ένα γουρουνάκι πρέπει να το φάμε εμείς στα 2, τώρα πρέπει να το φάμε ένα γουρουνάκι στα 4. Τα ψάρια μειώνονται στις θάλασσες. Τα νερά μειώνονται, πέφτουν οι πάγοι να πούμε κτλ. Οι άλλοι γεννάνε εκεί πέρα σωριδών. Τι ας σε κάνει. Θες να δίνει στους τρίτεκνους επίδομα τώρα η κυβέρνηση. Να γίνουμε άλλα τόσα δισεκατομμύρια πάνω στη γη, να πατάει ένας πάνω στον άλλον. Δεν το πήρες χαμπάρι. Επειδή η θρησκεία σου λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε για να κορμάνε οι Εβραίοι με τις θρησκείες. Αυτό είπανε. Αυτό δεν είπανε. Αυξάνεστε και πληθύνεστε εσείς να κορμάμε εμείς. Από το αυξάνεστε. Αυξάνεστε και πληθύνεστε εσείς για να κορμάμε εμείς. Από το αυξάνεστε και πληθύνεστε. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι το ότι είμαστε υπεράριθμοι. Υπεράριθμοι δεν είμαστε. Εσύ λες δεν είμαστε που κουράς τα πόδια εδώ και αυρανίζεσαι σαν το σκύλο. Τρανκ, τρουνκ, τρανκ, τρουνκ. Θα το πω για μία ακόμη. Πες το μου για άλλη μία φορά. Να συνεννοηθούμε. Σιγά, μην πίνεις. Ο καπιταλισμός. Μάλιστα. Είναι τόσο ηλίθιος. Ναι. Που θα σε πουλήσει και το σκηνή που θα τον κρεμάσεις. Ναι. Τι, οι κομμουνιστές το λένε αυτό. Δεν χρειάζεται να είσαι κομμουνιστής για να το πεις αυτό. Και άμα οι κομμουνιστές το λένε αυτό όταν γίνονται. Αυτό το κάνει. Κάτσε ρε κόκκινο. Η ματαιοδοξία του ανθρώπου. Ναι. Και η δίψα του για χρήμα. Θα την αλλάξει εσύ. Και για ότι. Δεν είπα ότι θα αλλάξω το DNA του ανθρώπου ή οτιδήποτε άλλο. Θα την αλλάξει. Όταν ο άνθρωπος μάλιστα. ζει εις βάρος του άλλου, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου ναι, ναι. που γίνεται το μπαμ. Ναι. Δηλαδή, αποφάσισαν οι δυτικοί πολιτισμοί. Μάλιστα. Οχ. Ποια Νότια Αμερική τώρα, ποια Ινδία, ποιο Πακιστάν, ποια Αφρική. Εντάξει. Ναι. Αποτέλεσμα. Ναι. Οι Αφρικανοί, μην μπορώντας να ζήσουν. Ποιοι? Οι Αφρικανοί. Ναι. Αναζητούν. Τη γη της απαγγελίας στην Ευρώπη. Πόσα παιδιά κάνουν ρε, οι Αφρικανοί. Ακούς τώρα τους. Εγώ ακούσεις, σε λέω. Ναι. Οι Αφρικανοί, επειδή είναι να πούμε 400 χρόνια το DNA τους πίσω από τον πολιτισμό. Γιατί είναι 400 χρόνια. Γιατί μπορεί να κάνει ένας 12 παιδιά να πούμε. 5 παιδιά, 7 παιδιά. Και άμα του πεις πώς θα μεγαλώσουν. Έχει σχέση ο πολιτισμός. Ποιος έχει σχέση. Έχει σχέση. Δηλαδή ο Σπανούλης που έχει 4 παιδιά. Ναι. Και λέει ότι θα πάει και για 5ο ναι, και για 6ο ή ναι, κάποια άλλη. Ναι. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό. Ο Σπανούλης ρε ανόητε έχει να ταΐσει 40 παιδιά. Ναι. Φυσικά θα κάνει 4 και 5 και μπράβο του. Εσύ ο άλλος που είναι. 13 παιδιά μισό λεπτό ρε, μισό λεπτό ρε. Σταμάτα ρε. Εξυπνάκια. Εξυπνάκια. Ναι. Ο άλλος που παίρνει 300 ευρώ και 400 ευρώ και η γυναίκα του καθαρίζει σκάλες και κάνει 5 παιδιά θέλει ξύλο. Αυτό και την έχει τη γυναίκα. Δική σου και την, ναι, δική μου γνώμη είναι. Και την έχει τη γυναίκα εκεί πέρα και ζητιανεύει. Μπορεί να την απαυτώσει και κανένα. Να καθαρίζει σκάλες και κάνει 4 παιδιά. Μισό λεπτό. Η νοοτροπία του γύφτου στο καφενείο. Τα βγάζει τα παιδιά έξω. Αυτό θέλει ξύλο, ρε. Χάνουμε τον μπούσουλα. Τον μπούσουλα χάνουμε, βέβαια. Και ο μπούσουλα είναι συγκεκριμένο. Άντε, τελείωνε. Η απληστία των δυτικών λοιπόν να ζουν εις βάρος όλων των υπολείπων. Ναι. Φέρνει το μεταναστευτικό. Ναι. Φέρνει εσύ τι είσαι, δεν είσαι δυτικός. Φέρνει ακραίες. Εσύ είσαι δυτικός ή ανατολικός. Μπορώ να τελειώσω. Εγώ σε ρωτάω. Τι είσαι εσύ. Φέρνει ακραίες μορφές φανατισμού σε θρησκευτικά κομμάτια. Αυτά είναι δικά σου εθνικιστικά κομμάτια. Δικά σας κομμάτια. Εσύ τι είσαι, δεν ανοίξει αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή. Εγώ μπορώ να κάτσω με μουσουλμάνο και να πιω καφέ. Εσύ μπορείς. Φυσικά το έχω κάνει. Πού, με ποιον, πού. Πού το παράξενο δηλαδή. Πού το παράξενο. Πού το παράξενο. Πού το παράξενο. Ναι, πού είναι το περίεργο, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Είσαι φανατικός, δηλαδή. Είμαι φανατικός. Βέβαια. Okay, ακούγεσαι. Εγώ λέω δεν ανήκω στους φανατικούς. Και στο Ηρακλείο τους φανατικούς ανήκεις.
Και στο Ηρακλή τους φανατικούς ανήκεις. Α, άρχισε πάλι. Έλα, κοτάρα, λέγε. Απλά πράγματα λέμε. Ναι. Απλά, όμορφα και ελληνικά. Άντε, τέλειωνε τις θεωρίες σου. Πάμε. Λοιπόν, δεν είναι καμιά θεωρία, η πράξη είναι. Όλα αυτά φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα. Όπως η καντεμιά σου έφερε τον τραυματισμό του Πρίγκοβιτς. Τα πιστεύεις αυτά, ε. Κάνω, αν κάνω γκάλοπ τώρα τον κόσμο, το πω. Ψηφίστε αν πιστεύετε ότι είναι τυχαίο ο τραυματισμός του Πρίγκοβιτς, να δω τι θα πούνε. Τα πιστεύεις αυτά. Επειδή τον είδα πεδαρά και μ' άρεσε σαν παίκτης και. Φυσικά. Πεδαράς δύο μέτρα σηκώνεται μέχρι το Θεό απάνω. Μισέ! Κοίτα τους καλογέρους εκεί στο Άγιον Όρος. Που βογκάν τα μοναστήρια και άστο Μισελ. Ποιο μοναστήρι βογκάν, για πες. Βογκάν, δεν βογκάν τα μοναστήρια. Από τι? Ξέρω εγώ, από τους ύμνους. Βογκάν είναι. Βέβαια, βογκάν. Λέγε ρε κόκκινε, ασεβή άνθρωπε, λέγε. Ενώ εσύ ευσεβή. Λέγε ρε ασεβή άνθρωπε. Λέγε ρε ασεβή άνθρωπε. Αυτό το κεφάλι. Θες να σου δώσω λύση για τον ΠΑΟΚ να τελειώνουμε, γιατί το ποδοσφαιρικό ενδιαφέρει. Αυτό θέλεις. Θα το πεις μετά. Θέλεις. Λύση για τον Άρη μπορεί να μου δώσεις τώρα. Λύση. Λύση για τον Άρη μπορεί να μου δώσεις τώρα. Λύση για τον Άρη. Ναι. Τι λύση για τον Άρη. Λύση για τον Άρη. Δεν ανεβαίνει ο Άρης τώρα. Έτσι δεν είπες. Ας φωνάξουν πίσω το Σαουρίδη και το Κόντι, οι οποίοι είχαν την ομάδα στην Αλφα Εθνική Τέταρτη κτλ. Να τους δώσει λύση. Τι να κάνω εγώ τώρα. Φωνάξουν το Σαουρίδη με το Κόντι. Το Γράντα να φωνάξουν, τον παρακαλέσουν πάλι. Τους πετάξει έξω με τις κλωτσιές. Το αποτύπωμα του παπουτσιού του στα πισινά του θα είναι αποτυπωμένο, να πούμε. Φοράει και μεγάλο παπούτσι. 44 νούμερο, ολόκληρο θηρίο είναι. 43 φορά εγώ, 44 φοράει μόνο. 43 φορά εσύ για την πλατή του πόδι σου. Εσύ τι νούμερο φοράζει? 42,5. Δηλαδή το δικό σου το πόδι που είσαι πιο κοντά. Δικό μου πόδι καλλιγραμμία, ρε, με το δικό σου. Σου τσουκάκι με τι λε. Εγώ είμαι πιο ψηλό από αυτό, να. Πόσο υποτίθεται ότι έχω πλατυποδία. Έτσι. Φοράει μισό νούμερο παρακάτω και μου λέει τώρα ότι. Τι υποτίθεται έχει πλατυποδία, ρε, αφού είσαι πλατύπου. Πώς έχω πλατή. Με το καραμαλί μαζί. Άμα πατήσετε, με το καραμαλί. Άμα πατήσετε σε πώς το λένε, σε χώμα και έχει κάτω μερμήγκια, θα πεθάνουν τα μερμήγκια. Αφού είστε πλατυπόδες. Καμάρα δεν έχει από κάτω. Να πάρει ανάσα το μερμήγκια, σκοτώστε όλο τον κόσμο. Άφηγε από εδώ πέρα. Δηλαδή, εσύ γιο τα τρία γιατί ήσουν. Γιο τα τρία γιατί, γιατί δεν ακούω από το δεξί αυτό. Εσύ κά, και τι είναι που δεν ακούω. 95% κοφό είναι. Και από αυτό τι είναι, κουτσούρι είναι αυτό. Σιγά. Ο καλά, εντάξει, εσύ α μην έχει το ένα στομάτι. Εσύ και διάφτια να είχε. Δεν καταλαβαίνεις όλα τα παγκούς. Δηλαδή το ένα αυτή σε πείραξε. Τι ωραίο χιούμο. Πάμε ρε σε διάλειμμα. Άντε μην τον αρχίσω τώρα. Το έφαγε το παλικάρι δύο μέτρας επειδή τον είπα λέει ωραίο παιδί. Είδες με τη στιγμή. 40 χρόνια πριν σαν σήμερα τι έγινε. Πες. Η Αεκάρα, τη λέτε φούλα, η Αεκάρα πέρασε στα μπέναλτι από την QPR και πήγε στους 4. Χάρη στον τεράστιο Φάντροκ. Ο οποίος είδε και αποφάσισε να βγάλει το Λάκη του Στεριούδα, ένα σπουδαίο τερματοφύλακα, για να βάλει ακόμα ένα σπουδαίο, που ήταν στα πέναλτι εκπληκτικός, τον Νίκο τον Χριστίδη. Παρεπιπτόντως, ο Στεριούδας έχει πολύ άσχημος γέρος. Τον έχω δει σε κάτι φωτογραφίες, ένας πεδαράς δύο μέτρα, ωραίος άντρας, τον είδα και έπαθα πλάκα. Λέω αυτός είναι ο Στεριούδας. Γιατί ο Κούρκουλος δεν είναι άσχημος γέρος. Ποιος είναι ο Κούρκουλος? Ο Τζιφόπουλος? Όχι ο Κούρκουλος, ο τέτοιος. Ποιος είναι άσχημος γέρος? Τον. Κάτσε να βρει τον άσχημο γέρο. Πώς το λέγανε τον ωραίο που κλεγότανε μετά. Δεν ξέρω να συγχωρέθηκε κιόλας. Πρέπει. Αφού δεν τα θυμάσαι. Ο Άλκης Γιαννακάς, ρε. Όχι ο Γιαννακάς. Και ο Γιαννακάς άσχημος γέρος. Όχι ο Γιαννακάς. Πες το Ζεμπρινιέρε το, που ήταν. Ποιος? Της εποχής του. Θα το θυμηθώ μετά το διάρκεια. Πού να ξέρει το Ζεμπρινιέρε. Μετά το διάρκεια. Αεκάρα πριν 40 χρόνια. Πριν 40 χρόνια καθάρμα. Γλύψε. Κάθηκε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Νέος επίσημος διανομέας Fiat και Fiat Professional στη Θεσσαλονίκη. Κουμαντζιάς ΑΕ. Εγγένεια στις 17 Μαρτίου. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ορφανοτροφείο Μέλισσα. Είμαι ο Ανδρέας Λαγός και σας προσκαλώ να γευτούμε όλοι μαζί το Food Experience μόνο στο Mediterranean Cosmos. Για 15 ημέρες, μικρή και μεγάλη, θα διασκεδάσουμε, θα μαγειρέψουμε και θα ταξιδέψουμε σε μοναδικές μαγειρικές εμπειρίες. Επιπλέον, 200 τυχεροί θα κερδίσουν gift cards και δώρα από τα καταστήματα εστίασης του Mediterranean Cosmos. Σας περιμένουμε. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου. Κάθεσε να οδηγήσεις.
Κάθεσαι να δουλέψεις, κάθεσαι να μιλήσεις, κάθεσαι να γκουγκλάρεις, κάθεσαι να τσιμπήσεις, κάθεσαι να δεις ειδήσεις και σκύβεις να πιάσεις το κοντρόλ. Ξεπιάσουμε Counter Pain, τη νούμερο 1 θερματική αναλγητική κρέμα στην Ελλάδα που παίρνει ζεστά τον πόνο μας. Ανακουφίζει άμεσα από μυϊκούς πόνους, πιασίματα μέσης και πλάτης χάρη στον τριπλό δραστικό συνδυασμό της. Νιώσε τη δράση, διώξε τον πόνο. Counter Pain και συνεχίζεις. Το Counter Pain αντενδείκνεται σε άτομα με υπερευαισθησία στα σαλικυλικά, να μην έρχεται σε επαφή με τους λενογόνους ή με δέρμα ερεθισμένο ή με αμοιχές. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Οχ, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Στιβαρός, αυθεντικά λαϊκός και αιώνια συμβίβαστος. Ο Γιώργος Μαργαρίτης τραγουδάει τις κορυφαίες επιτυχίες του στο Θέατρο Βεργίνα. Άκου τι θα πω. Διασκεδάστε με τα πιο ξέχαστα τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή σε ένα γνήσιο λαϊκό πρόγραμμα. Μαζί του η Άννα Κασιμάτη και Εξαμελής Λαϊκή Ορχήστρα. Από 3 Μαρτίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Τιμή από 12 ευρώ με ένα ποτό. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, 7 Spots, Media Markt και στο viva.gr. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και θεά Α. Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. 18 με 20 Μαρτίου, Metropolitan Expo. Μαζί και η έκθεση Ινοτέλεια, οργάνωση φόρουμ. Μόνο για επαγγελματίες. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στις ΙΚΕΣ Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Δεσποινής, περάσατε την παραγγελία για την τραπέζια. Μάλιστα, κύριε Διευθυντά. Την παραγγελία για τις κούκλες. Πιο γρήγορα, παρακαλώ, πιο γρήγορα. Τα τηλεκατευθυνόμενα, τα σχολικά και τα μπεμπέ. Κύριε Διευθυντά, κρασάρε το ίντερνετ. Τώρα τι κάνουμε? Κρασάρε. Τώρα θα πάμε να τα πάρουμε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς τα Toy Shop ήρθαν στην πόλη μας. Πλατεία Αριστοτέλους, downtown. Όταν το διαδίκτυο κρασάρει, το Toy Shop φουλάρει. Όλα τα παιχνίδια για αγόρια και κορίτσια με τη γνωστή ποιότητα του μεγαλύτερου e-shop παιχνιδιών στην Ελλάδα. Toy Shop Αριστοτέλους 10 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα, 9 με 9 και το Σάββατο μέχρι τις 8. Toy Shop. Μαγεία στο παιχνίδι. Μήπως ήρθε η ώρα να δώσετε άλλο αέρα στο χώρο εργασίας σας? Σίγμα, έπιπλα γραφείου που ανεβάζουν τα στάνταρτς με την ποιότητα και το design τους. Σίγμα, κύρος και άποψη με γραφεία και ανατομικά καθίσματα. Διαμορφώστε στυλ και υπεροχή με επιλογές Σίγμα. Εκθέσεις, Αθήνα, Αναγεννήσεως 31, Νέα Φιλαδέλφια, Θεσσαλονίκη, Νικολάου Πλαστήρα 58, Χαριλάου, παραγωγή Δρυμός Θεσσαλονίκη και στο www.sigmaoffice.gr. Σίγμα, επιτέλους άλλος αέρας. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φιλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι, έχεις κουβά? Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν χούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσας. Πετκανίτσας. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαρασιόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως στις επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων, ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει.
Καλημέρα. Μπούστερ για τσάπες έχετε? Πώς? Μπούστερ, ανθρωπέ μου, πώς το λένε. Εκκινητές για σκαπτικά οχήματα έχετε? Διώξτε τον, μη βγω έξω. Καλύτερα να πάτε στη Στάνταρ. Για μπούστερ και jump starter αμερικάνικης τεχνολογίας Noco, μόνο στη Στάνταρ. Για εξκαφείς, φορτηγά, τρακτέρ, νταλίκες, αλλιευτικά σκάφη και όλα τα επαγγελματικά οχήματα βαριάς χρήσης. Και για να μην χρειαστεί να αφήσετε τη δουλειά σας ποτέ στη μέση. Θες μπούστερ. Πας Στάνταρ. Άκου μπούστερ. Εφημερίδα Δημοκρατία. Κάθε μέρα με περισσότερες σελίδες, ειδήσεις και ρεπορτάζ από όλη τη Μακεδονία. Εφημερίδα Δημοκρατία. Κοντά σας από την καρδιά της Θεσσαλονίκης για όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Η εφημερίδα για κάθε Μακεδόνα. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Ο Στέργιος Πετκανίτσας, τηλεφών 101 και Μάρκ Μπότσαρη γωνία. Πάτε εκεί με το αυτοκίνητό σας με κλειδιά τύπου Immobilizer. Τα φτιάχνει άμεσα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά. Και για εσάς οι οποίοι έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές έξω από το σπίτι, έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, πόρτες ασφαλείας, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είπαμε για την κατεμιά σου. Άλλοι λένε ότι τον έφαγε ο Κλάους. Τίποτα δεν τον έφαγε. Η ευαισθησία του στην κλίδα τον έφαγε. Το έγινε, έχει ξανασπάσει. Αυτό τον έφαγε. Από εκεί και πέρα, λύση υπάρχει. Ούτε Κλάους, ούτε Μάους. Ούτε Κουλούρης, ούτε Σαλάμης, ούτε Κασέρης. Μπελάς μεγάλος είναι. Πας να αναστήσει τώρα τον Κλάους. Πού να αναστηθεί ο Κλάους? Να βάλουν, λέει, τον Κλάους, τον οποίο τον είχαν και του πεταματού. Πήγε εκεί στον ψυχολόγο, πήγε εκεί στην εκκλησία, πήγε εκεί στα ανόγια εκεί με τον παπά, εκείνο τον γορίλα. Με τα δάχτυλα σαν σουτζουκάκια Σμυρνέικα, εκείνος ο παπάς με τα μουσια, ο κριτικός. Καρατερίστας να πούμε, πλακώσανε εκεί τα Μάλμπορο, πλακώσανε εκεί τις ρακές. Να τον φέρεις τώρα να τον πει σώσε με. Πας σε σώσει αυτός, αυτός δεν πάει να σώσει τον εαυτό του. Ψυχολογικά είναι καταρακωμένος. Βιολογικά είναι για κλωτσιές, θα βάλει τον Κουλούρη. Κουλούρης, γερό παιδί, τρέχει, μαρκάρει, βγαίνει. Εντάξει, τον πρώτο χρόνο μπορεί να σκοράρει πιο καλά. Εγώ θα, αν ήταν να διαλέξω ανάμεσα στον Κλάους και τον Κουλούρη, καλύτερα βάλω τον Κουλούρη. Πρώτη ατάκα. Αλλά επειδή δεν το βλέπω το έργο να βγαίνει ούτε με τον Κουλούρη, εγώ θα βάζα τον Ενρίκε Σεντερφόρ σε πολύ ωραίο 4-4-2 με ρόμβο και δίπλα του τον Μπέλκα. Κοντό σχήμα. Μπέλκα, Ενρίκε Σεντερφόρ. 2. Βάλε τον Ουάρντα ή τον Μπίζε Βαρδεκάρη στο ρόμβο. Οπωσδήποτε ο Κάνιας μπροστά από Βαρέλα Κρέσπο. Μπιστακίδης ο αθληταράς δεξί, Τζίμιρο τα αριστερά, Λέω Βασχεμάτος να παίρνουν τις πλευρές. Μάλιστα. Θέαμα, ταχύτητα, διείσδυση, ένας με ένας, αντεπίθεση, τρίπλα, πίεση, αλλά δεν έχω κεφάλι. Εκεί θα μου πεις... Ποιος έχει κεφάλι, έχει ο Κουλούρης, έχει ας πούμε ο, πώς το λένε, ο Κλάους. 5 χρόνια έχουν να βάλουν γκολ με κεφάλια, 3-4 γκολ κάνουν όλοι αυτοί με το κεφάλι. Ο Κουλούρης με τον Κλάους όποτε παίξαν. Οπότε λες κεφάλι δεν έχω ούτως ή άλλως. Χαμηλά είμαι φωτοβολίδα. Φωτοβολίδα. Και έχω σε ρόμβο Τζίμιρο, Κανίας, Μιστακίδης, αθληταράδες έναντι του Κόρμου και του Σιώπη και του Δεκαριού του Αιγύπτη που έχουν αυτοί. Άρα δεν μετρώει στα μαρκαρίσματα. Τους τρώω εγώ, ναι, τον Πανιόνιο. Και έχω και τον Ουάρντα τέταρτο ή τον Μπίζεσβαρ, όποιο θες βάζεις, που δεν είναι για μαρκαρίσματα, έχουν τρεις από πίσω. Και ο Πέλκας δεν χρειάζεται, μπορεί να βγαίνει από τα φόρο Ενρίκε, να κάνει τον εξτρέμ και να πατάει ο Πέλκας με τον Ενρίκε, τρίτος ο Μιστακίδης, τέταρτος ο Άρτο, ο Μπίζεσβαρ. Έχω παίκτες να πατήσουν περιοχή. Βγάζω και ένα κολόμπακα από πίσω, έχω 5. Ναι. Τον παίρνω τον Πανιονάκο. Πανιονάκο. Τον παίρνω τον Πανιονάκο. Πανιονάκο. Άμα αρχίσω τώρα, πετάξω μέσα τον Κλάους, πίσω τον Μπίζεσβαρ, Μιστακίδη και Ενρίκε στις πλευρές και τα λοιπά, ή Ουάρντα στις πλευρές, θα αρχίσω να φορτώνω, θα πηδάει ο Τασούλης με τον Ρισβάνη και τον Οικονόμου. Τασουλής. Θα τους, ναι, θα τον τρώνε. Ξανά μανά ξέντρα, ξανά θα τον τρώνε. Θα έρθει και ο άλλος, οι δυο χαύτα σκυλιά του, της ερήμου, ο Κόρμπος και ο Σιώπης, μη μου βγάλουν και καμιά αντεπίδεση με Μπεν Μασούρα και το Φούντα με τον... Ποιο είναι ο άλλο εκεί, και τον άλλο, τον περίεργο. Ναι, και να με κάνουν κανένα 0-1 και να τραβάω. Ποιο είναι τον άλλο τον Ιρανό? Ποιον? Τον άλλο τον Ιρανό που έχουν. Δεν το θυμάμαι. Πήρα και ένα center for καινούργια, αλλά δεν τραβάει.
Ωραία. Έτσι εξηγούνται με Ενρίκε Φορ, Πέλκα δεύτερο, από πίσω ο Άρτα, τρεις χαφ και τετράδα στην άμυνα. Είδε μόνο ακουστέ. Άστον Μπάουκ, τελειώσαμε. Είδα πρώτο ημίχρονο, ναι. Μέχρι το 60. Ηθικό δίδαγμα. Τι ηθικό δίδαγμα? Από το παιχνίδι. Ένα με το Μάζιο που το συζητούσαμε, που βρήσαμε και οι δύο τον προπονητή. Ποιον? Τον. Αυτόν με το πουλόβερ και την γραβάτα από μέσα. Σταμάτα ρε βλαμένε. Βλέπω ένα Ζαρντίν. Τι Ζαρντίν, άσε πήρε, εντάξει, άσε το Ζαρντίν. Πάω εγώ να παίξω 5-3 στην πλάτη μου, υπέρ μου. Πάω να το παίξω μέσα στη Μονακό. Και πάω με ένα αμυντικό χάφμο, με ένα εξάρι. Ποιο μπορούσε να βάλει? Τι ποιο μπορούσε να βάλει? Τον Ντουρέ. Κι άλλο δεν έχουν εξάρια αυτοί. Πάγκο δεν έχουν. Άλλο, να παίξει με τρεις. Δεν έχει παρακολουθήσει. Τι να παρακολουθήσει ο ρε κόκκινε? Το Ντουρέ. Θα τον βάλει μπροστά από τα αμυντικά χάφη. Μασούτ, μπράβο ρε Θάνο. Μασούτ. Ναι. Και αυτός πολύ καλός παίκτης. Κυκλοθυμικός όμως. Πάει ανοιχτή η τετράδα του στα μέτρα. Θάνος, ψηλά η μπακ. Πάει να παίξει. Ναι, και τον πιέζει ψηλά γιατί δεν έχει χάφ αυτός. Τον κλέβει όλες τις μπάλες. Άλλο θέλω. Τι άλλο θες? Την αριστερή πτέρυγα της Μονακό. Δεν έβαλε άτομα να ντουμπλάρει τους τεράστιους αριστερούς εξτρέμ και τα λοιπά. Τι να σου πω. Ο Γκουαρδιόλα αυτή. Τι. Guardiola. Ο Γκουαρδιόλα αυτή. Ο Ζαρντίν. Γκουαρδιόλα. Ο Γκουαρδιόλα. Λοιπόν, άκου να δεις. Ναι. Έχεις μια ομάδα. Μάλιστα. Η οποία κατεβαίνει. Ναι. Και έχει κορυφή. Ναι. Τον Εμπαπέ. 18 χρονών παιδί. Ναι. Ο οποίος κάνει χαζούς. Ναι. Τι σχέση έχει ηλικία? Παίζει με ωριμότητα. Τι σχέση έχει ηλικία? Τριαντάρι. Ένα. Λοιπόν, μπαίνει μια Μονακό η οποία ζωγραφίζει. Κατά κύριο να βάλεις τα ονόματα της μιας ομάδας και της άλλης, σίγουρα τη City είναι πολύ πιο ακριβά. Πιο γνωστά, πιο διαφημισμένα, πιο... Έχεις το Ζαρντίν, ένα προπονητή τον οποίο γνωρίσαμε στην Ελλάδα, στον Ολυμπιακό. Νομίζω μετά την. Πώς το λέγανε αυτό που πήγε στην Αθλητικό Μπιλμπάο? Λέγε ρε. Λοιπόν, τον Βαλβέρδε. Μετά τον Ανέα στο Βαλβέρδε που ήρθε. Και βέβαια ήταν αμυντικογενής. Τις πρώτες χρονιές Μονακό πάλι αμυντικογενής ήταν. Τον βλέπω τώρα με τα μαυράκια. Τους γρήγορους, τους ψηλούς, τους εμβολιστές, τους. Ό,τι μπορεί να, να πεις οτιδήποτε. Είναι σωστό. Ο οποίος παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο είναι πραγματικά να το χαίρεσαι. Δηλαδή ο τρόπος που πλαγιοκοπούσε ή πήγαινα στα ίσια ή κυνηγούσε και έκοβε. Δεν σε με ρε κόκκινε με την Μονακό. Δεν σε ευχαριστούσε. Με ευχαριστούσε, αλλά με ευχαριστούσε πιο πολύ που έβλεπα να παίζει ανοιχτά η City. Η οποία City, ας πούμε, του Γκουαρδιόλα η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε μία τελική. Ωραία. Ο Γκουαρδιόλα το είχε πει στο πρώτο παιχνίδι. Καταρχήν στο πρώτο παιχνίδι είχαμε πει όλοι ότι έχασε η Μονακό, δεν κέρδισε η City. Σωστά. Μάλιστα. Στο παιδί. Συμφωνείς? Ναι, συμφωνώ. Ότι περισσότερο αυτοκτόνησε. Ναι, η Μονακό και λιγότερο κέρδισε. Δεύτερον, ο Γκουαρδιόλα, από ό,τι φαίνεται, κάτι δεν πάει καλά με αυτόν. Δεν έχει δέσει και με τη City όπως πρέπει. Ναι. Ή δεν γεννάει ιδέες, δεν του βγαίνει η χημεία. Δεν. Ναι. Λοιπόν, έχει το Ζαρντίν ο οποίος κάνει όργια. Έχει την παραγωγικότερη επίθεση της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Ξέρεις που καταλήγω? Πού? Στο ότι είναι άξιος επένων, ναι, ο Ζαρντίν. Mm. Δηλαδή όσο μπόι του λείπει και όσο δεν σου λέει. Δηλαδή ο Γκουαρδιόλας, ωραίος άντρας. Κρύος είναι ρε, τι όλες. Άλλο, κρύος είναι ο Μπάγεβιτς, ψυχρός. Ο Γκουαρδιόλας είναι πιο συμπαθής. Εντάξει, ο Μπάγεβιτς είναι παιδαράς, τι κρύος είναι ο Μπάγεβιτς? Ποιο ωραίο παιδί είναι ο Γκουαρδιόλας? Ποιος είναι ο ωραίο παιδί, από τον Μπάγεβιτς? Ποιο από τον Μπάγεβιτς, έχεις δει από κοντά τον Μπάγεβιτς? Άλλο σαν παίκτης, σαν προπονητής μιλάω. Ποιο ωραίο παιδί είναι ο Γκουαρδιόλας? Από τον Μπάγεβιτς. Ναι. Άμα θες ωραίους προπονητές, δεν το συμπαθώ, αλλά ο Μαντσίν είναι ωραίος. Ποιος άλλος είναι ωραίος? Προπονητής ωραίος. Άκου τώρα που φτάσαμε τώρα. Άντρας να λέμε για ωραίους προπονητές, όχι σαν την ικανότητα. Ο Κλοπ. Ωραίος. Πάρα το γυαλί. Ο Μουρίνιο. Ο Κλοπ είναι ωραίος άντρας. Ωραίος. Άντε ρε το βρωμιάρι με το μουσί εκεί πέρα. Όποιος έχει μουσί είναι βρώμικος. Βρωμιάρι είναι. Όποιος έχει μουσί. Άμα δεις τον Κλοπ έξω με τις φόρμες τις βρώμικες. Πλάκα κάνεις. Βρωμιάρι είναι. Ο Κλοπ είναι. Άπλητο μαλλί. Πλάκα κάνεις. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίος. Βρωμιάρι είναι. Πάρα πολύ. Ο Ίβιτς. Πολύ ωραίο παιδί. Ποιος είναι? Ο Ίβιτς. Ωραίο του παιδί. Πάω, ωραίο παιδί. Χωρίς χίλια με τη μύτη έτσι αυτός στριφνός. Μην πας μαζί του ρε φίλε. Εντάξει, δεν σου είπαμε να κάνετε και δεσμό. Εντάξει. Άρα. Ωραίο παιδί είναι. Με το ζόρι να πούμε ότι δεν είναι. Έχει μέρη. Ο Σιμεώνε της Ατλέτικο. Μπορεί να είναι, ναι, σημαδεμένος, ναι, αλλά έχει τύπο ρε. Σωστό, ναι, σωστό. Έχει τύπο. Εσύ πιστεύεις ότι έχει βαρβατήλα. Εσύ πιστεύεις ότι από τις γυναίκες που πάνε στην Τούμπα
Πάει καμιά για να δει τον Ήβιτς. Ή μισέ. Έχει τρελαθεί, ρε κοντά. Ή μισέ. Έχει τρελαθεί. Καταρχήν είναι κρύο. 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 Ω άντρα. Ω άντρα, κρύο. Γελάει. Γελάει. Ο άλλο ο Γκουαρδιόλα. Είναι αφιψηλού. Σε αυτά. Ναι, ναι, είναι σνόμπ. Ναι. Γκουαρδιόλα είναι σνόμπ. Ναι. Ο Κλοπ δεν μπλένεται κάθε μέρα, αποκλείεται. Δεν μπλένεται. Ο Αβρομιάρης. Εγώ μυρίζουν τα σόβρα κάτω στο σπίτι, αποκλείεται να είναι. Δεν λέει βρωμοκοπάνε τα πόδια του. Βρωμιά. Άκου το, το διαστραμμένο, το, το καραφλό κεφάλι. Καταρχήν το κάνανε μήνυση οι τρίχε κεφαλίου. Καταρχήν έχει απεριποιεί το μουσι. Απεριποιεί το, απεριποιεί το μουσι. Δεν φαίνεται, δεν είναι. Δεν είναι σαν άγριο άνθρωπο είναι. Ρε φίλε, συγγνώμη τώρα. Τι συγγνώμη τώρα. Θα στο βγάλω εδώ. Βρωμιάρη είναι, ρε. Στο λέω εγώ. Μισό λεπτό. Εδώ πέρα. Εικόνες. Λοιπόν, ναι, διάλεξε φωτογραφία. Ναι. Λοιπόν, μία φωτογραφία. Η πρώτη που βρίσκουμε. Ναι. Είναι μια χαρά το μουσί του. Τι μουσί μια χαρά. Είναι μια χαρά το μουσί του. Άπλητος είναι. Τα μαλλιά του τα βλέπεις πως είναι. Άπλητος είναι. Άπλητος είναι. Εδώ ρε. Είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Βρωμιάρης είναι. Εδώ που είναι, φουσκώνει και τα. Παίρνει μια φωτογραφία που είναι απεριποίητος. Φύγε, άφησε τα περιποίητος. Πού είναι ρε φίλε. Τι πάρα είναι. Ωραίος. Εγώ που είμαι Southampton και δεν σου κουστάρω. Συμπαθώ την Ελλάδα. Ποια Southampton είσαι, Ρεκόκη, την 11η Southampton. Όχι, ρε, πού να την ξέρω. Δεν ξέρει τέσσερι παίκτε Southampton. Βρε μου μία φωτογραφία με, την, με το μουσί του απεριποίητου. Κοντό κουρεμένο, ναι, κοντό κουρεμένο. Ναι. Καλά, καλά, καλά. Δεν έχει πρόβλημα. Ναι. Βρωμιάρη τον έβγαλε αυτόν άνθρωπο. Εγώ το λέω. Πηγαίνει καμιά γυναίκα στο γήπεδο τη Λίβερπουλ, δηλαδή το κλοπ, λε. Πού να ξέρω. Αυτέ που πάνε στο γήπεδο, να σε πληροφορήσω, οι, το 90% πάνε να δουν κανένα ωραίο ποδοσφαιριστή. Πάνε να δουν κανένα ωραίο προπονητή, πάνε να δουν κάτι ωραίο. Το κατάλαβε. Όπως πήγαινες εσύ να δεις βόλεϊ όταν ήσουν μικρός, σιγά μη σ' αρέσει το βόλεϊ. Έπαιζα. Τι έπαιζες? Έχει διαφορά. Πού έπαιζες βόλεϊ? Στον Αετό. Ποιον Αετό? Αετός μας. Ο Αετός μας. Αετός μας. Ο Αετός μας. Ποιος? Αετός μας. Μας, τι μας. Μάθε τι είναι ο Αετός μας. Έπαιζες εσύ βόλεϊ στον Αετό, ναι, μας. Ναι. Σόπα ρε. Ναι, και τι έκανε ο Αετός μας. Τι έκανε. Ναι. Έψαχνε κάτι μπάλες σαν και σένα. Το κόκκινο έπαιζε. Δηλαδή εσύ ήσουν πολύ αθλητής. Εκτός από τερματοφύλακας που έπαιζες, πώς τη λέγανε την ομάδα που την είπε ο Μπανιώτης, στο κεραυνό, στον Πυρσό. Έπαιζες τερματοφύλακα στον Πυρσό. Κολυμπούσες που κολυμπούσες. Από στόπερ με έκαναν τερματοφύλακα, ναι, δεν υπάρχει. Βέβαια, είδανε ότι δεν τους δαμπάνεις. Από στόπερ με έκαναν, ναι, 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 ναι. Δεν μου λες, κολύμπι που έκανες. Όμιλος φίλων θαλάσσης. Στον Όμιλο φίλων θαλάσσης. Λοιπόν, όμιλος φίλων. Και έπαιζες και βόλεϊ στον Αετό. Στον Αετό. Τέταρτο άθλημα έκανες. Τίποτα, ναι, κανένα τέτοιο. Έκανα αυτό. Κάτι με σένα μικρό. Τι έκανες? Δεν έβγαλα βελτίωση. Πίσω από τον Τρούλο τα Ιταλάδη. Δεν έβγαλα βελτίωση αυτό. Έτρεχα κάτι παιδάκια σαν και σένα. Με το... κόκκινα μαλάκια. Τους έπαιρνα με τις πέτρες. Επικύψεις... Αλλά αυτό το, αλλά αυτό το άθλημα της σφυροβολίας του λιθοβολισμού δεν ήταν. Στον Αετό μας έπαιξε. Αετός λέει. Ο Αετός μας. Δεν τροπή είναι. Εντάξει. Υπάρχει αυτή η ομάδα τώρα να δούμε το, το δελτίο σου, ρε παιδί μου, να το δούμε. Ψάξε, βρες. Τι θέση έπαιζε? Λίμπερο. Λίμπερο, γιατί έπαιζε λίμπερο? Ήσουν κοντό γι' αυτό. Γιατί ένα 80 δεν μπορεί να παίξει προ. Ένα 80 αφού δεν είσαι. Άμα χτίσει τα ποδάρια σου, τα πλατιά με τέσσερις πόντους να πούμε. Από σένα σημέντο. Και πιο νέο είμαι, ναι, και πιο ψηλό είμαι και πιο ωραίο είμαι. Μπράβο, ρε, και καλύτερα δουλεύει το βεντιλατέρ. Γουρουνάκι μου, γουρουνάκι μου. Το βεντιλατέρ δουλεύει καλύτερα. Εντάξει, μη και λαϊδά. Μπράβο, γουρουνάκι μου. Άμα θες πληρωμένη, απάντηση φάτε. Μπράβο, γουρουνάκι μου. Καλησπέρα, λέει. Ναι. Σήμερα θα δω το παιχνίδι με έναν Τούρκο φίλο μου που είναι Μπεσίκτας. Και πάει κόντρα στον Ερντογάν. Πάνω απ' όλα φιλιά Μπορουσάκης από Γερμανία. Ναι. Εγώ εύχομαι να περάσει ο Ολυμπιακός. Εσύ εύχεσαι, γιατί εύχεσαι να περάσει ο Ολυμπιακός? Γιατί δεν μπορώ να ευχηθώ υπέρ τουρκικής ομάδας. Ναι, αλλά με τις τουρκικές αερογραμμές όταν μας δίνουν διαφήμιση τα άλλο, παίζει τα λεφτά. Οπαδικό είναι. Α, το... οπαδικό. Εντάξει, ναι. Δεν μπορώ να υποστηρίξω τουρκική, ναι, ομάδα. Ναι. Μισή ώρα παίζει το σήμα εκπομπής και μετά ο Γρηγόρης κάνει και συστάσεις. Μετά ο Γρηγόρης κάνει και συστάσεις. Ναι. Δεν κατάλαβα. Ναι. Θα μας πεις και πώς θα κάνουμε. Εντάξει, ρε Κόκκινε, μην παρεξηγείς, μην με αυτό το Facebook. Σε άλλος παρακαλώ. Λέει κολοφωτιά. Ποιον? Γρηγόρη, ωραίο αυτό που είπε το πρωί, ακροατής του Ρακάτσης το πρωί. Να πάει ο Κλάος στο Survivor και να έρθει ο Χούτος. Θάνο Κουνούπης, ευχαριστώ, γιατί ο Μασούντ είναι. Ο Μασούντ το δεκάρι. Ραπ, πολύ ωραίο. Μήπως είσαι στη μαύρη μαγιά, όλο κατάρες δρίχνεις. Έφαγες και τον Μπρίγιοβιτς. Wow! Τι είναι ακροατής του Μπούζου είναι αυτός και λέει wow! Η θέση του Λίμπερο πάντως στο βόλι εισήχθηκε το 1997, να έχεις υπόψη. Λοιπόν, εγώ Κωστή θα έβαζα... Ακούσε λέω τώρα. Ναι, ρε. Λίμπερο εισήχθηκε... Πισόκεντρο ήταν τότε, άντε πες τον Βλάκα που σου στέλνει. Συγγνώμη, αυτός ο Βλάκας ξέρει πολλά κιλά μπάλα, ναι, και από σένα περισσότερο στον αθλητισμό. Για δείξτε τώρα. Γιατρός Ηρακλειδέας. Σε τρώει. Από βόλι.
Και από βόλη και από ό,τι θες. Και μπάλα. Ό,τι θες, ξέρω, ό,τι θες. Να μας πει για τα σκυλιά τίποτα. Ό,τι θες και για σκυλιά και για εγώ, Κωστή, θα έβαζα πλευρές Ενρίκε, Ουάρτα μπροστά, Μιστακίδη και από πίσω Μπισεσβάρ. Φορ ο Ενρίκε. Δεν έχετε άλλη επιλογή. Θέλετε να μπλέξετε με τα ψυχολογικά του Κλάους και με τα άτσαλα του Κουλούρη. Πάτε εκεί πέρα, έρθει 0-0 το μας. Μπορεί να το χάσετε κιόλας. Θες διείσδυση. Θες δύο φορ. Πέλκας, Ενρίκε. Χαμηλό σχήμα. Ανάμεσα σε στόπερ που είναι ψηλά πολύ καλή. Χάνεις βέβαια στον Μπόι. Και αμυντικά και επιθετικά. Παίρνεις αυτό το ρίσκο. Διαλέγεις και παίρνεις. Παίζεις με τους δαμπάνιδες σεντερβόρ ή παίζεις με κάτι πιο εκλεπτισμένο, πιο γρήγορο, πιο διεισδυτικό, πιο όμορφο, πιο θεαματικό. Διαλέγεις και παίρνεις γιατί σου έχω και τρία στο χαφ, Μιστακίδη οχτάρι, Κάνια εξάρι, Τζίμιρο το οχτάρι. Καλυμμένος 100% Τσίπρα, και με κρέσπο στα στόπερ που είναι πιο γρήγορος χαμηλά. Τσίπρα, Βαζέλα, βγάλε τη φανέλα. Λέει ο άλλος. 191 θα σε απαντήσει μετά ιδιαιτέρως. Διαβάστε, ανέβηκε πριν από λίγο, αν δεν έχετε αγοράσει Metro Sport, για ποιο λόγο δεν ανεβαίνει ο Άρης και ψάχνουν δικαιολογίες από την ΠΑΕ και δεν το γράφουμε με αφορμή αυτά τα οποία προέκυψαν μετά την που το βάλαν στο αρχείο, που το έβαλε ο αρμόδιος εισαγγελέας στην υπόθεση στο αρχείο. Οπότε, συγγνώμη, κατηγορεί κανείς τον εισαγγελέα? Όχι, δεν είπα. Τολμάτε να κάνετε κρίση στη δικαιοσύνη, ρε άχρηστη. Δεν είναι κρίση. Ο εισαγγελέας όταν βρει αδύναμο κρίκο, πετάει στο καλάθι των αχρήστων την υπόθεση. Άμα είναι να δικάσει κάνα μαρινάκι, κάνα μελισανίδι, κάνα δυνατό, τη διαβάζει με προσοχή. Και ο εισαγγελέας είναι άνθρωπος του συστήματος και ζει σε μια καπιταλιστική κοινωνία. Εύκολα το πετάει στο καλάθι των αχρήστων το αίτημα του Άρη. Γιατί δεν φταίει ο εισαγγελέας, δεν ξέρω και το όνομά του τον άνθρωπο, φταίει ο Άρης που είναι μικρούλης. Ένανα. Πάμε παρακάτω. Προγνωστικά θέλω από σένα. Γιατί δεν γράφει την εφημερίδα προγνωστικά, μόνο Σάββατο για ελληνικό πρωτάθλημα. Ποιο παιδί μου, τι. Σήμερα έχει Europa League. Ναι. Θέλω. Europa League, πες το όπως θέλει. Δεν θα δω τον Ολυμπιακό, δεν μπορέσω. 8 η ώρα παίζει ο Ολυμπιακός. Μπεσίκτας Ολυμπιακός. Πρώτο παιχνίδι 1-1. Ναι. Προγνωστικό. 2-0. Θα κερδίσει η Μπεσίκτας. Έτσι λέω εγώ. Κράσνονταρ Θέλτα. Πρώτο παιχνίδι στο 92-1 κέρδισε η Θέλτα. Ναι. Περνάει η Θέλτα. Τι αποτέλεσμα. 1-1. 1-1. Γκένκ Γάνδη. Έχει κερδίσει 2-5 στην έδρα της Γάνδης η Γκένκ. 0-1. Βλέπεις νίκη της Γάνδης δηλαδή. Ναι. Άγιαξ Κοπεγχάγη. Κέρδισε 2-1 στο πρώτο παιχνίδι η Κοπεγχάγη. 3-0 θα κερδίσει ο Άγιαξ στο πίκι ράμ. Από τώρα σας το λέω, αυτό το παιχνίδι δεν είναι over, ναι, με τίποτα. Του Άγιαξ. Δεν είναι over. Αν θα περάσει ο Άγιαξ, ναι, θα περάσει με 1-0. Ιδάλλως θα έρθει 1-1. Δεν μου λες. Αυτός που έχει βγάλει ο διπλανός μου, άχρηστο, έχει κατεβάσει τα ρολά εδώ και 1,5 χρόνο στην Κοπεγχάγη. Τι ώρα είναι το μάτς? 10:05. Άγιαξ Κοπεγχάγη. Θα το δούμε μαζί. Γουστάρο. Εντάξει. Α, θα πάω στα Παπάτσικα. Θα πάω στον Γιακουμίδη. Έχω δουλειά. Γαμώτο. Ένα ημίχρονο μπορώ να δω. Ρώμα Λιόν. Βρώμα. Βρώμα η δουλειά. Ναι. 4-2 κέρδισε η Λιόν στο πρώτο παιχνίδι. 2-0 η Ρώμα. 2-0 η Ρώμα. Ναι. Άμα δεν μπουν, καταρχήν σου είπα το. Σου είπα. Χτες το βράδυ, ρε. Ναι. Λες, έχω 2-3 γκολ τη Μονακό. Το βάλω. Και σου λέω, τη Μονακό θα την πιάσει. Ναι. Θα τη χάσει, το άλλο το πιάνει. Ναι. Γιατί θα μπουν παραπάνω. Τίποτα δεν έπιασε. Δεν μπήκανε. Δεν μπήκανε. Και εκεί αποδεικνύεται ότι δεν πρέπει να κουμπάμε παιχνίδι το οποίο είναι αδιάφορο. Ναι. Αυτό μάλιστα. Συμφωνώ απόλυτα. Μπορεί να το στήσω και διπλό αυτή εκεί. Άλλο το στήσω. Δεν είδε το Ρώμα Βιγιαρεάλ 0-1. Που είχε κερδίσει 0-4. Δεν το στήσανε. Έτσι. Καβαλέ έκαναν. Έτσι. Λοιπόν. Οπότε το βλέπει 2-0. Να μην βάλει γκολ Λιόν. Δεν βάζει. Με τι φωτιέ που βάζει η επιθεσή. Δεν με νοιάζει η φωτιά. Gladbach Σάλκε. 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Θα περάσει η Σάλκε. Ό,τι έχετε και δεν έχετε στην πρόκριση τη Gladbach. Καλά. Την έφαγε τη Σάλκε. Manchester United Ροστόφ. 4-0. 1-1 το πρώτο παιχνίδι. 4-0. Και Άντερλεχτ από Ελ. 0-1 κέρδισε η Άντερλεχτ εκεί μέσα. Τι έκανε? 0-1 κέρδισε. Και 1-0 θα κερδίσει εδώ. Και 1-0 θα κερδίσει εδώ. Δεν βλέπει τον από Ελ να σκοράρει δηλαδή. Ούτε θέλω, ούτε το βλέπω. Ούτε το θέλει, ούτε το βλέπει. Ούτε το γουστάρω. Σε χαλάει, γιατί διάβασα ένα μήνυμα. Σε χαλάει το ότι η κυπριακή ομάδα είναι έμπειρη. Είχε φτάσει στου 8. Με Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο Champions League. Και με Δόνι έφτασε. Και με Δόνι 8. Ναι. Μάλιστα. Δεν το είπα για να δικήσω. 16 μου φαίνεται. Δεν το είπα για να δικήσω κάποιον. Ναι. Εντάξει. Και πιστεύεις ότι συμβαίνει κάτι άλλο? Δεν γουστάρω τον Αποέλ, ρε φίλε. Γιατί? Δεν τους γουστάρω. Γιατί είναι δεξί.
Δεν τους γουστάρω. Δεν τους θέλω. Ραπτόπουλα αγνώμονα με τα λεφτά του Άρη αγώνα το γαλατάκι που έπινε μικρό. Άκου τον αλήτη τώρα, τι λέει. Τι έπινε γαλατάκι. Αυτό τώρα είναι αλητία. Όχι, δεν είναι αλητία. Ραπτόπουλα αγνώμονα με τα λεφτά του Άρη αγώνα το γαλατάκι που έπινε μικρό. Ναι, όντως με τα λεφτά του Άρη έπινα γαλατάκι. Αλλά και ο Άρης τότε ήταν η καλύτερη ομάδα που είχε ποτέ ο Άρης, έτσι. 65-71 ο Άρης ήταν και το 77-78-81 ήταν 10 χρόνια ο Άρης και το Φυρού 2 χρόνια. Ο Άρης τι ήταν, σε όλη αυτή τη γη τι ήταν ο Άρης. Σου πω εγώ. Σε όλη αυτή τη γη. Σε όλη αυτή τη γη. Ένας εμφύλιος, όλη αυτή την ιστορία. Ένας πόλεμος και ένας εμφύλιος πόλεμος. Βρήκαν εκεί κάτι πτώματα και τα πήραν από τα πρωταθλήματα. Μάλιστα. Στα πω εγώ. Μάλιστα. Ήρθε η Χούντα που ήταν ομάδα Χούντας ο Άρης. 67-71. 66-71. Μεγάλη ιστορία, πολύ καλή. Δεν πήρε πρωτάθλημα γιατί ήταν loser. Ναι. Πήρε το κύπελο, θα μας το λένε καμιά 80 χρόνια. 77-78-81, μια τριετία, τετραετία, φανταστική. Είχαν σέντερφορ τον Ανανιάδη, δεν πήραν τίποτα. Ωραία. Και τα δύο χρόνια του Φυρού που βγήκαν στην Ευρώπη. Αυτός είναι όλος ο Άρης. Δηλαδή, στα 100 χρόνια ιστορίας κάνουμε σούμα 8-9 χρόνια. Ποιος Άρης δεν του. Ποιος Άρης. Ακούγομαι. Ποιος Άρης. Δηλαδή, να μιλήσω για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ. Μετά να βάλω τον ΠΑΟΚ, να τον βάλω μετά τέταρτο. Και μετά ποιο να βάλω πέμπτο, ρε. Να βάλω τον Άρη. Να βάλω τον Άρη. Ποιο να βάλω πέμπτο, πες μου. Ποιο να βάλω πέμπτο. Μόνο σου μιλάς, μόνο σου μιλάς. Παράγοντα, κάνε ό,τι θέλεις. 0-31. Καλά κάνεις και με χαρακτηρίζεις ξεφτύλα. Εγώ υπέρ τουρκικής ομάδας κόντρα σε ελληνική δεν ήμουν ποτέ. Ναι, αλλά από τις τουρκικές αερογραμμές ξέρεις να τα παίρνεις τα λεφτά. Δεν το έκανα από εκεί. Τηρώ κάποια πράγματα. Τι σου αρέσουν καλά. Τα παίρνεις από τους Τούρκους όμως. Σου αρέσουν καλά. Όχι, τα παίρνεις από τους Τούρκους. Δεν σου αρέσουν. Ναι, το παίρνεις πατριώτης ενώ τα παίρνεις από τους Τούρκους. Όχι, φίλε. Το ΜΜΕ, όπως το πει. Πρέπει να επιβιώσει. Δεν είναι κρατικό δίαιτο. Δεν τα παίρνει από κόμματα. Και πρέπει να επιβιώσει. Καλά κάνει. Πόσα παίρνεις, 5.000 λέμε. Δεν μίλες στον κόσμο νούμερα. 10 δραχμές. 500 εφορία. 10 δραχμές. Ένα ευρώ. Ένα ευρώ. Να πάει να πάρει τα 0,8. Πες τα άλλα είναι από τις τουρκικές αερογραμμές. Ξέρεις τι κάνω. Α, καραγκιόζη. Εθνικιστή της πλάκας και εσύ. Παλιέ πασοξίγκη εσύ. Σαν τους άλλους. Πάρ' την απάντηση. Ορίστε. Εδώ. Τι, ποιος τι. Και εξής κιόλας. Που... Τι λέει. Λοιπόν. Τι λέει. Δες εδώ, διάβασ' το. Πού να διαβάσω. Έχεις δίκιο. Λέει παλιά λεγόταν επισόκεντρο. Το ξέρω, ρε φίλε. Α, και το βόλεϊ. Αφού στο είπε ο άλλος, ο ειδικός. Εσύ είπες λίμπερο. Αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Πισόκεντρο έπαιζες. Και σου απάντησα γιατί αυτό που έκανε είναι ανέδεια. Είναι ανέδεια. Εντάξει, χαλκιά. Είναι ανέδεια από τη μεριά σου. Μάλιστα. Γιατί δεν το έστειλε στο δικό μου το κινητό, το κάνει για να κάνει τον έξυπνο. Έτσι. Εντάξει. Και να αμφισβητεί πράγματα που τα γνωρίζει. Άρα δεν έπαιζες λίπερο, εξήγησε το. Λίπερο ρε έπαιζα. Που λεγόταν. Πισόκεντρο. Τροπή είναι. Εγώ νομίζω ότι έπαιζες πιτόγυρο. Λοιπόν. Η πρώτη ώρα είναι προσφορά από τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, καθώς το μέτρο της απόσυρσης του αυτοκινήτου μπορεί να έχει καταργηθεί. Υπάρχει όμως η οριστική διαγραφή. Για οριστική διαγραφή τηλεφωνείτε στο 18133, υπάρχουν εκεί οι αδερφοί Κωνσταντινίδη και τηλεφωνείτε εγώ μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας. Με πολυετή πείρα στο χώρο θα σας δώσω την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή. Για οριστική διαγραφή καλέστε 18133 αδερφοί Κωνσταντινίδη. Διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Στον επόμενο τόνο κάλεσε στο 2310-90-90-90 και κέρδισε επώνυμα αντρικά ρολόγια. Nuova Concessionaria Ufficiale Fiat e Fiat Professional Salonico. Και για όσους δεν κατάλαβαν, νέος επίσημος διανομέας Fiat και Fiat Professional στη Θεσσαλονίκη. Κουμαντζιάς ΑΕ, Δυτική Είσοδος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-753000 και στο Facebook Fiat Κουμαντζιάς. Mega Outlet. Μεγάλο ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό μπαζάρ έως 31 Μαρτίου. Αγοράστε τώρα, πολύ φθηνότερα, ό,τι θα φορέσετε σε ένα μήνα. Mega Outlet. Έξυπνες αγορές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη.
πάντα. Σε αυτόν τον τόπο θέλουμε να μην λείπει τίποτα σε κανέναν. Γι' αυτό στα Lidl έχουμε όλα τα καλά στην καλύτερη τιμή. Έλα στα Lidl από 5η έως Σάββατο για κεφτεδάκια από ανάμεικτο κιμά του χασάπι 600 γραμμάρια τώρα 2,99. Τυρί σε τριγωνάκια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα τώρα 1,55. Και μελιτζάνες το κιλό σε απίστευτη τιμή 1,49. Όλα τα καλά στα Lidl. Έχετε καλέσει το ταξιδιωτικό γραφείο του Ιωάννη Αγύριστου. Για ταξίδια εντός Ελλάδος, πατήστε το 1. Για ταξίδια στο εξωτερικό, πατήστε το 2. Για να μιλήσετε απευθείας με τον Ιωάννη Αγύριστου, πατήστε 2. Μπορεί να μην ταιριάζουν όλα τέλεια με την επιχείρησή σας, ένα όμως από τα POS της Εθνικής σίγουρα ταιριάζει. Γιατί στην Εθνική Τράπεζα θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία τερματικών συσκευών και προγραμμάτων για να διαλέξετε αυτό που ταιριάζει στη δική σας επιχείρηση. Αποκτήστε σήμερα το δικό σας POS σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και στο mbg.gr. Ταξί, ταξί, Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Το Intersport Bazaar είναι και πάλι εδώ. Βρες για λίγες μονομέρες τελευταίες ευκαιρίες σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ έως και 70% φθηνότερα. Στο μπαζάρ της Intersport, Λαγκαδά 341 στη Σταυρούπολη. Ζήστο. Intersport. Sport to the people. Ξάλλος έχει προκληθεί με την κατάργηση του ΦΠΑ στις εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτου. Ισχύει μόνο στη Ford Βροχίδης Χατζής. 50 χρόνια Βροχίδης Χατζής. 50 ημέρες προσφορών για όλα τα μοντέλα Ford. Και δώρο το ΦΠΑ στο σέρβις. Βροχίδης Χατζής. 50 ημέρες που αλλάζουν τον κόσμο της Ford. Ford Βροχίδης Χατζής. Αξία που εμπιστεύεσαι. Μωρό μου! Για πες. Λέει εδώ ότι η σύνοδος Αφροδίτης και Δία σε προκαλεί για ερωτική ανανέωση και σε απογειώνει. Ναι, καλά. Ξέρεις τι με απογειώνει εμένα. Σαντουιτσάκι με γαλοπούλα πασιάς. Να σε φτιάξω ένα, να πάθεις πλάκα. Μοναδική νοστιμιά με γαλοπούλα πασιάς. Απογειώνει τη γεύση. Καλά μωρό μου, έγραψες. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Έχει γίνει καπνός. Venturi Stop Smoking System και καθάρισες. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorga. Άνοιξε η μεγαλύτερη κρεαταγορά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Φοίνικας Κρεαταγορά. Αυτά που θα σου πω δεν τα έχεις ξανακούσει. Κοτόπουλο ολόκληρο το κιλό. Μόνο 2,39. Μπριζόλα το κιλό μόνο 3,89. Κιμάς μουσχαρίσιος το κιλό μόνο 5,99. Νέα μεγάλη κρεαταγορά Φίνικας. Απίστευτο. Κρεαταγορά Φίνικας στην είσοδο της Θέρμης από τη λεωφόρο Μουδανίων στην οδό Λέοντος Σοφού. Θα ψωνίσεις πιο πολλά με λιγότερα λεφτά. Στον Μασούτη βγαίνετε διπλά κερδισμένοι και σε αγορές και σε πόντους με τη MasCard. Πέμπτη ως Σάββατο. Διπλές και τριπλές συσκευασίες σερβιέτες και μονές συσκευασίες σερβιετάκια Always 1-1 δώρο. Μαλακτικά σουπλίν Ultra 1,5 και 2 λίτρων 50% φθηνότερα. Ariel σκόνη, υγρό, κάψουλες, η συσκευασία μόνο 7,40. Πάνες, Tena Pants, Lady και Men 40% φθηνότερα. Και όλα τα προϊόντα καθαρισμού Sanitas 40% φθηνότερα. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Γιατρέ μου, πονάνε τα σαγόνια μου! Ηρεμήστε και πείτε μου ποιο ήταν το τελευταίο πράγμα που κάνατε πριν αρχίσει ο πόνος. Παρήγγειλα από το Μάσιμα τις νέες προσφορές με δώρο Coca-Cola και από χθες δεν σταμάτησα να μασάω. Αχα, λογικό. Αφού με τέτοιες γεύσεις το Μάσιμα δεν σταματάει ποτέ. Κατάλαβα. Και εσείς μας είστασε. Δοκίμασε και εσύ τα νέα μπέργκερς, τον γύρο κρέπα και τις νέες λαχταριστές φωλιές με δώρο Coca-Cola από το Μάσιμα Μακρυγιάννη 74 Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 665590.
Τι άστινα λέει ρε φίλε, όλα τα ξέρει πια. Γιατί ρε, τι έγινε? Μου λέει, έρχεται ο Βασίλης Καρά στο Princess Casino και θα γυρίσουμε σπίτι και με καινούριο αυτοκίνητο. Θέρεση, αλήθεια είναι? Ωχ, ποιος την ακούει τώρα? Άστινα λέει, γιατί ο Βασίλης Καρά θα απογειώσει το κέφι την Παρασκευή 7 Απριλίου και κάθε μήνα κλήρωσε αυτοκίνητο αξίας 12.000 ευρώ. Princess Casino, ζήσε το μεγαλείο. Έχετε πληροφορηθεί για το επιδοτούμενο πρόγραμμα που αφορά τη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και συμπεριλαμβάνει όλους, αγρότες και μη? Ξεκινά άμεσα. Παρέχει επιδότηση μέχρι 75% υπό όρους και ανάλογα με την περιοχή. Τα χρήματα είναι ήδη εκταμιευμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας έχει ανάγκη από αυτές τις επενδύσεις. Προλάβετε! Στείλτε μήνυμα στο 54344 γράφοντας ΑΜΗ4 κενό, ΕΣΠΑ κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Και σύντομα θα επικοινωνήσει ειδικό συνεργάτη για να σας ενημερώσει για τον τομέα που σας αφορά. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Γραμμή είναι ελεύθερη, μπορείτε να τηλεφωνήσετε τα 390. Μετρόπολης 95,5 και αν πεινά, σε καλωσορίζουμε σε έναν υπέροχο κόσμο, στον κόσμο του Delivera.gr, το ελληνικό online delivery, στο οποίο θα βρείτε αποκλειστικές προσφορές, αφού η εταιρεία είναι 100% ελληνική και φροντίζει γι' αυτό. Μπείτε τώρα στο Delivera.gr και βρείτε όλες, μα όλες τις προσφορές. 9.55 και ένα τα μηνύματα στο 54.340. Είπαμε και τι δεν είπαμε. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Ναι. Παρακαλώ. Χαίρετε κύριε. Ορίστε. Έλα Γρηγόρη. Έλα. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ. Ναι. Θέλω Κωστή Τσικίνη να τον πω κάτι. Έχω να τον πεις. Ό,τι αγαπάς. Απεκάλεσε τον Γκλομπ Βρωμιάρη. Τον άκουσε. Ναι. Θα ήθελε να έχει τα λεφτά του Γκλομπ και να ήταν και αυτός Βρωμιάρης. Ναι. Ναι. Αμέ. Κάθε πολύ που πλένομαι με... Και κάνω τα δω με οδοντόκρεμα φλουοράιντ και σκέφτομαι λοιπόν, τον Γκλομπ που λέω. Άκου να, γιατί να σου πω κάτι. Είμαστε και συνομήλικοι, ξέρεις. Ναι, ναι, όχι, άκου να σου πω κάτι. Κοίταξε να δεις. Και εμείς να σου πω κάτι να καταλάβει. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Στα γυμναστήρια βρωμοκοπάμε υδροτήλα. Το ξέρω. Πάμε το μετά όμως, κάνουμε το μπάνιο μας, βάζουμε ναι, τα άξι μας κτλ. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Στο Ούλουμ η κόρη μου πάνω στη Στουτγκάρδη, ναι, ο Γκέρτ Μίλλερ, ο παλιός ποδοσφαιριστής, έχει αλυσίδα καταστημάτων, σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, αν τον δεις πώς κυκλοφορεί, θα πεις ποιος αλκοολικός είναι αυτός. Ποιος άστεγος ναι, είναι ναι, αυτός. Ναι, ναι, ναι. Λες τις κοινωνίες. Ναι. Πάει φίλοι στην πλατεία Αϊνστάιν εκεί στον Καρ Χάινς μια μπειραρία και τα πίνει. Μιλάμε, αν τον δεις, θα πεις δεν είναι ο Γκέρτ Μίλλερ αυτός. Α, κάποιος αλκοολικός, κάποιος άστεγος. Συγγνώμη, αλλά μήπως, είναι ο Γκέρτ Μίλλερ. Μήπως πίνει. Λίγο, πιο πολύ από το κόκκινο πάντως. Κόκκινος δεν πίνει. Τσιπουράκι, ρε, ο κόκκινος. Κόκκινος πίνει τσιπουράκι, άλλοι πίνουν άσχημα πράγματα. Έτσι που λες, αν τους δεις, δηλαδή ώρες σκέφτεσαι, λες αν δεν ήταν ο Μέση, δεν ήταν ο Ρονάλντο, με αυτό το όνομα, με αυτά τα λεφτά και περπατούσαν στην Εγνατία, στην Τζιμισκή, θα τους γνώριζε κανένας. Σωστό. Έτσι είναι, θα τους γνώριζε κανένας. Όλα είναι βάση λογικής. Ο Κώστας πιστεύει ότι η Τρίγκας είναι βρωμιά. Από τότε που, τον εγκατέλειψαν από το κεφάλι, της αποκαλεί βρωμιά. Εγώ στην πλάτη που βγάζω ορισμένες τις ξυρίζω να πούμε. Λόγω γκάλι. Δεν ναι, μου λες. Το θεωρώ βρωμιά, ναι. Γι' αυτό που σου είχα πει την άλλη φορά, πότε θα το ξεκινήσεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα σαν βουλευτής, του ναι, κ. Καρτζαφέρη. Ναι, ναι. Εσένα ρωτάει. Τι είπε, ναι. Πότε θα γίνεις και βουλευτής. Πότε θα ξεκινήσεις. Άκου πνευμόνι, γέλιο. Το επόμενο... Θα τον βρήσει τώρα. Καταρχήν αυτό δεν είναι πνευμόνι από καρπλατέρα σκόνα 400. Αυτό ξέρει τι πνευμόνι είναι. Από ενεσού. Τετέ! Φτάνει, καλό σου να φτάνει. Από ενεσού. Μην πει τίποτα άλλο. Φτάνει. Καλημέρα. Παρακαλώ. Έλα, φίλε.
Έλα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Ρε Κόκκινε, τι κατηγορείς τον Κωστάκη, ρε. Μόνος κατσικοπόδαρος αυτός θέει. Ο Μπρίκιν. Όλα τα έχει φάει. Τα γκολ τα τρώγε. Τον Τζαβέλα τον έφαγε. Τον παίκτη τον έφαγε. Και κοίταξε. Εσύ τώρα λες εσύ λες καλή κουβέντα για το Φαλακρό. Ο Πρίγιοβιτς, για να μην το χτυπήσει, μπλοκάρει την μπάλα αυτό το ταγάριο που θέλω να το κάνω και βασικό, οι άμπαλοι παοξίδες. Και για να μην το χτυπήσει. Δεν πήγε σαν το Δουλγεράκι με τις τάπες να του φάει το κεφάλι από τον Κουιντάρ να τελειώνει από τον ΠΑΟΚ. Μετά θα λέγανε τον έβαλε ο Γλύκος. Θα λέγανε τον έβαλε ο Γλύκος. Κλίκα του Γλύκου, Ρουφιάνος ο Γλύκος. Λέει κάτι το οποίο δεν το έχει δει. Τι να πω, ρε φίλε. Ποιος δεν το έχω δει. Το είδα. Τώρα μέσα. Το είδες. Να με. Μπλοκάρει την μπάλα ο Πρίγιοβιτς, ο Μπρίγιτς, και για να μην το χτυπήσει, ύπταται ο άλλος πάνω και πέφτει σαν τη φιά μου τη Μαρίτσα να πούμε. Όποτε μπήκε έπεφτε με χρονοκαθυστέρηση. Τώρα, τι να πέσει, ρε. Τώρα ήθελε το ζήλο. Τι να πέσει, ρε. Τι να πέσει, ρε. Τους δαμπάνε. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάει ο Φουκαράς. Ενρίκε Σέντερφορ. Ούτε Κλάους, ούτε Μάους. Αυτό λέμε εμείς. Σαν εκπομπή. Τι είναι τοποθέτησή μας η ποδοσφαιρική. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Ροχάμης είμαι. Γεια σου, Ροχάμη. Γεια σου, Βασίλη. Που λένε μου ραπ. Έλα, Βασιλάκη, λέει. Αδερφέ μου. Έφαγε τον Πρίγιοβιτς και το λες αδερφό μου. Γιατί, αληθεύει αυτό, δε φίλε. Τον έφαγε. Βέβαια. Δεν το ξέρω. Χαίρομαι που... Πήγησα στον παπά και επειδή πιστεύει πολύ στην εκκλησία να πούμε, βγήκε αληθινό. Πήγε ο Κλάος, έκανε προσευχή, πάει ο Φουκαράς ο Πρίγιοβιτς. Λοιπόν, άκουσε με λίγο να σε πω λίγο κάτι, Κόκκινε. Επειδή εγώ στη Μονή Εσφυγμένου, στην παλιά, ναι. Πήγαινα και ξέρεις ότι έκοψε τα ναρκωτικά από εκεί. Στην παλιά Μονή Εσφυγμένου. Και ξέρω, επειδή όλοι οι παιδοί του Παΐσιου ήθελα να κάνω, που είχες κάνει μια εκπομπή, ο Ραπτόπουλος ξέρει τώρα τι λέω για τον Παΐσιο. Ραπ, ξέρεις γιατί δεν τον πάνε οι θαυμαστές του Παΐσιου. Δεν τον πάνε οι Εσφυγμένητες. Για πες. Γιατί, άκου να σε πω. Γιατί τον Παΐσιο δεν το θεωρούν Άγιο. Οι Εσφυγμένητες. Οι Εσφυγμένοι, αγόρι μου, ναι, δεν το θεωρούν Άγιο τον Παΐσιο, γιατί πρέπει να περάσουν 100 χρόνια. Έτσι. Έτσι λέει ο νόμος. Ναι, αγόρι μου. Ναι, ναι. Ξέρω. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Και κοίταξε να δεις όμως, να σου πω εγώ το άλλο. Ο Παΐσιος, από ό,τι έχω διαβάσει και έχω δει κι εγώ, ήταν ένας καλός άνθρωπος. Το κάνανε Άγιο, όχι γιατί αυτός ο άνθρωπος ήθελε κάτι να τον κάνουν Άγιο, ήταν σεμνός άνθρωπος. Σεμνός σε αυτό που έκανε. Φίλε μου, για να κορομήσουν, το πουλάνε τα λάδια δεξιά και αριστερά, για να βγάλουν λεφτά τον κάνανε Άγιο. Δεν το κατάλαβες. Ο Παΐσιος, σαν παρουσία ο άνθρωπος, ήταν βοήθησε κόσμο. Όπως βοηθάνε πολύ έτσι οι άνθρωποι κόσμο. Απλά, τον κάνανε Άγιο για να τον εκμεταλλευτούν. Όπως κάναν τον Καζαντζίδη άλλοι εκεί στα πνήματα που πουλάνε τα στυλό και τα κρασιά και κορομάνε. Απλά είναι τα πράγματα. Ναι. Όλα είναι μαρμίτα. Λέγε, παρακάτω. Ραπ, άκουσε με λίγο, σε παρακαλώ. Ναι. Με τον Τζόρνταν, ναι. Επειδή τον ακούω, λέει πολλά για πάρτι μου στο ράδιο από ό,τι μαθαίνω, εγώ την Κυριακή θα έρθω στη μαρμίτα. Να έρθει να τα πει μπροστά μου, αδερφέ. Ναι, πες μου πότε θα έρθει να φέρω βίντεο να τα τραβήξω, να τα βάλω, να τα ανεβάσω. Εγώ, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι από το Κολχικό και μένω στην Πολύχνη. Oh, oh, oh. Ο πατέρας μου είναι ο Μουρατίδης και ο νόμος μου είναι ο Τουμπουλίδης, παλαιστές και οι δύο. Τι, θα τον τσαλακώσει τώρα τον Τζόρνταν επειδή εντάξει. Όχι, αγόρι μου, όχι αγόρι μου, να τα πει μπροστά μου όταν θα έρθω εκεί. Θα έχει και τον Μουρατίδη μαζί. Μουρατίδη, καλά είναι τον πατέρα μου, δεν το ξέρει. Όχι, ναι, τον ξέρω, λέω, θα τον έχει και αυτόν μαζί εκεί. Όχι, ρε, μόνος μου θα έρθω. Α, εντάξει. Λοιπόν, άκουσε με λίγο να σε πω. Σε περιμένω. Ακριβές σκορ για τον Ολυμπιακό. 3-0 θα χάσει σήμερα. Μακάρι. Μπορεί να χάσει και 5 και ο Πάοκ με τον Πανιόνιο. 3-1 ακριβές σκορ θα έρθει. Μάλιστα. Οκ, okay, boy, σε να περιμένω την Κυριακή. Να ξεκαθαρίσει λογαριασμό με το Πόντιο. Επόμενη γραμμή, ναι. Βουκεφάλα, Γρηγόρη, ακόμα οι παίκτες διώχνουν τους Ζαρντίμ στη Μονακό από πέρσι. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Τι λέει. Βουκεφάλα. Ραπ, ο Μάσα ετός δεν έχει την αβόλη από ό,τι ξέρω και δεν είχε ποτέ. Επίσης, Λίμπερο δεν υπήρχε ως θέση όταν έπαιζε εκεί ο Κόκκινος. Γρηγόρη, ποιο προπονητή είχες. 603, έλα εδώ.
Φέρλε. Ποιο προπονητή? Έλα εδώ. Το όνομα του προπονητή. Έλα εδώ, Χατζηχαριστό. Έλα εδώ. Χατζηχαριστό. Έλα εδώ, φέρε λεφτάκια, να τα στήσουμε. Τελείωσε. Και εσύ, όταν θα σου αποδείξω αν είχε τμήμα βόλεϊ και αν έπαιζε μέχρι που έπαιζε, θα αποδείξει αυτό που λες όμως. Ναι. Εντάξει. Τελείωσε. Παρακαλώ. Πάμε. Χατζηχαριστό. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, μαγκές. Έλα, φίλε. Από Λίμνο, Γιώργο. Και ο επόμενος συγχωρέθηκε. Έλα. Καλά, φίλε. Από Λίμνο. Καλά. Καλώς τη Λίμνο. Μια χαρά, Γιώργο. Έλα, Γιώργο. Γρηγόρη, ξέρεις ποιος τον έφαγε τον Μπρίγιοβιτς, μου φαίνεται. Δεν υπάρχει ερώτημα, φίλε. Υπάρχει, μια χαρά υπάρχει. Δεν η υπάρχει. Η κατάρα της γριάς εσείς που σας έβαλε το φτάνει. Όχι, ρε, φίλε. Πλάκα κάνουμε, εντάξει, έλα, εντάξει. Ραβ. Εγώ κύριος πολύ στεναχωρέθηκε. Ραβ. Ραβ. Ρε φίλε, με συγχωρεί να χαρώ που τραυματίστηκε. Πλάκα σε κάνω, ρε, εντάξει. Όχι, είναι καλός άνθρωπος. Καλά έστειλε, ναι. Ραβ, ξέρεις ποιος αναχωρέθηκε για τον τραυματισμό του Πρίγκοβιτς περισσότερο, ε? Ο Ίβιτς. Ο Κλάους. Ο Κλάους Χάρη. Άντε να ξαναβάλει τα παπούτσια να παίξει τώρα, άντε να ξαναποδείξει. Άντε τώρα πάλι το παλιγάρι. Σου λέει καλά ήμουνα στον πάγκο, έπαιρνα τα 700, μια χαρά ήμουνα. Λες, ε? Άρε, βρωμιάριδες, αγκαρφώσει, να βρήκα μια τρελή φόρμα τώρα. Θα βάλει με τη φτέρνα που λέει και η παραδόβα του Αράβ κανένα από το μισό μέτρο κανένα γκολ με τον Πανιόνιο, πρωτοσέλιδα, ξαναεπανήλθε. Επανήλθε ο Κλάους, ναι. Ναι, κρατήστε τα. Δεν μου λες, συμφωνώ μαζί σου για Ενρίκε Σεντερφόρ. Κοίταξε να δεις, και η ΑΕΚ, τον Αραούχο, οι προηγούμενοι προπονητές που ήταν μυρωδιάδες. Εξτρέμ το βάζαν τα ταγάρια. Μπράβο, το γύρισε σε 4-3-3 γιατί είναι γάτα ο Χιμένεθ. Το γύρισε 3-3, παίζει με κοντούς μπροστά, βρήκε μεγάλο γήπεδο Αραούχο και ήταν Παρσελόνη γιατί είναι παιχτούρα. Εγώ απορώ γιατί έμαθα ότι ο ΠΑΟΚ έκανε κατασκοπία και είδε, διέκρινε ότι είναι ακίνδυνος ο Αραούχο στις πλευρές, αλλά πάρα πολύ επικίνδυνος χαμηλά, ψηλά. Και έπαιξε με δύο κολόνες της ΔΕΗ στην ευθεία. Εκείνο είναι η έσταση ήμουν από πού. Γιώργο, Γιώργο. Έχει και τα δύο πόδια και είναι γρήγορο. Ένας λόγος υπάρχει που συμφωνώ με τον Κωστή για τον Ενρίκη. Ένας λόγος. Ναι. Ότι είναι ανισόρροπος τελείως. Ποιος? Ο Ενρίκη είναι ταχύτατος. Εντάξει, είναι λίγο οπλίζει και πυροβολεί και είναι τρομερός το ένας με έναν. Ισχύει, σωστό. Αλλά είναι ανισόρροπος. Είναι, ναι, δεν ξέρεις το λοιπόν, λοιπόν γήπεδο, για να βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά πριν κλείσεις. Ναι, ο Ενρίκη μου θυμίζει το Καστίγιο, όχι βέβαια τόσο ποιοτικός. Ο Καστίγιο ήταν πολύ μεγάλη παιχτάρα. Ποιο ποιότητα. Ήρθε εδώ όλοι ο δημοσιοσχετίστας με το τσαλτίδι εκεί πέρα, φιλίες και τα λοιπά και από τους δημοσιογράφους γλυψίματα και έβαλε τον Καστίγιο σε ρόμβο, στη δεξιά πλευρά του ρόμβου. Έρχεται λοιπόν ο Μιχαλίτσος στον Άρη μετά, γιατί ο Άρης θα έπεφτε και κάνει μια μαγική κίνηση. Πετάει τον Καστίγιο σέντερφορ, σώνεται ο Άρης, πετάζει τα γκόλ ο Καστίγιο και του λέει του Καστίγιο, εσύ όταν χαθεί η μπάλα δεν θέλω να μαρκάρεις. Το ίδιο πρέπει να πει και ο Ίβιτς, αυτό το φελό τον Ενρίκη. Μπράβο, με κάνει ασύ. Αυτό το φελό τον Ενρίκη. Γιατί είναι φελό. Έτσι, μπράβο. Κάνει ατζίμιρο, Μιστακίδη τρίτο. Ου! Ρόμβο θέλει, τι θε. Μιστακίδη δεξιά, κάνει ατζίμιρο. Και μπροστά δύο οχτάρια. Ό,τι γουστάρι σε φτιάχνω. Bye bye. Επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Καλησπέρα από το Σόλμαυρο Μόναχο. Το Μόναχο είναι ασπρόμαυρο. Τι είναι. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο, ρε. Το 50% είναι Μπεσίκτας και το άλλο 49% Πάλ. Αυτό είναι. Και ένα 100% Μπάγερ. Ναι. Λοιπόν, σήμερα όλοι Μπεσίκτας είμαστε, έτσι. Γιατί. Καθαρή ομάδα. Γιατί η Μπεσίκτας. Γιατί πολύ πιο καθαρή ομάδα σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Ναι, αλλά οι Τούρκοι που δίναν τις γιαγιάδες μας και τις για χειλάνε. Να δει. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Φίλε, κόκκινος που είναι. Φίλε από το Μόναχο, σε διακόπτω. Ευπατρίδης. Άκου να δεις. Τους, μου στέλνουν τώρα μαντινάδα. Ναι. Φωτογραφία. Ο παπάς, ο Παπανδρέας με τον. Παπανδρέας, εργατικός άνθρωπος. Και λέει. Ναι. Άκου μαντινάδα. Να είσαι γερός και δυνατός και κόψε πια την κλίδα. Θα έρθει η ώρα που ο Πρίγιο θα τραυματίσει την κλίδα. Άκουρε τα κοπρόσκυλα. Άκουρε τα κοπρόσκυλα. Δεν υπάρχεται, ρε. Είναι απίστευτο. Δεν χάρηκε, νομίζω τώρα. Τώρα εντάξει. Αυτό είναι χιούμορ. Όχι, δεν είναι χιούμορ. Είναι τα πραγματικά αισθήματα. Αυτό είναι χιούμορ. Του μπαμπά του Κουλούρη και αυτό του μπαμπά του Κλάους. Αυτό είναι χιούμορ. Καλά κάνουν. Αυτό μόνο ο χιούμορ μπορεί να το εκλάβει. Ο χιούμορ. Ναι. Κακία είναι αυτό. Πάμε. Λέγε, φίλε. Έλα, Μόναχο. Παρόν. Εκείνη η 1860 τι γίνεται, ρε. Ορίστε. Η Μόναχο 1860 τι γίνεται. Τι να πήγα μια φορά την είδα την καημένη του, λυπήθηκα. Παίζει ακόμα ο Ούγκρος θανατοφύλακας σου. Έχουν τον Ήλιτς μέσα, μόνο γι' αυτό εξηγεί. Όχι, όχι, παίζει εκείνος ο Ούγκρος θανατοφύλακας ακόμα, ο Φαλακρός.
Δεν πρόσκειται. 42 χρονών πόσο είναι. Πηδάτε την κουβέντα και οι δύο κύριοι. Πάμε επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Καλησπέρα, ναι. Έλα, ρε. Όπα. Ξεκίνασε. Πάω και εκεί. Μάλιστα, ναι. Δεν μου λες, ρε, Τατιάνα, χθες γιατί με έκλεισες. Εγώ. Εσύ τον έκλεισες. Ναι, εσύ. Άντε, μπράβο. Πες το. Εγώ. Εσύ τον έκλεισες. Έτσι, μπράβο. Πες τα. Εσύ τον έκλεισες. Σαύρα. Κάλτσα. Σαύρα. Ελεηνή. Δεν μου λες εσύ. Μάλιστα. Με ποιο θα είναι η παοξίδες σήμερα. Με την τουρκική ομάδα. Ακριβώς. Έτσι, μπράβο. Μακεδόνες. Αυτή εδώ. Ναι. Η εθνοσωστή, θα σώσει το ποδόσφαιρο. Ναι. Εδώ αυτοί κάνανε σε πέντε χρόνια κάνουν άγιο το Σαββίδι. Θα το κρεμάσουν και θα πουλάνε τώρα και πώς θα λένε και φυλακτά να πούμε στην Τούμπα. Για λέγε. Ψέματα είναι. Αυτοί εδώ πέρα να πούμε που θα σώσουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί να μην το στο... Ναι. Καλά εσύ. Αυτό το μπούζα κάποιος δεν μπορεί να το βάλει φρένο, ρε. Τι έκανε. Να μην σκίσετε κανένα καλτσόνι και στο Πετρόπολης, ρε. Έλα. Τι έκανε. Πάει τα ίδια με τον Αυτόνα. Το Πρίωβιτς. Όχι, ρε. Τι. Με τον Αλεξανδρή. Τι είπε. Δεν μου λέτε, ρε. Ναι. Ποιος, κάποιος θα έλεγε τα πέναλτι, ρε. Ναι. Αυτοί οι παοκάρχες εκεί πέρα, να πούμε. Αλλά δεν μας λέτε τις φαγές του Ηρακλή, του Άρη. Δεν πουλάνε αυτές, ρε. Με παμπορίδιδες. Δεν πουλάνε παμπορίδιδες, πάω και ρε. Εδώ ρε εσείς, φτάσατε την ξεφτύλα σας. Φτάσατε, φέρατε καθηγητές. Φέρατε, να πούμε, μάγους. Φέρατε, να πούμε, τα πάντα φέρατε. Για να πείτε ότι το γκολ του Πρίγκιπες ήταν... Κανονικό. 8,5 μέτρα offside. Και το λέγανε κανονικό. Κανονικό, ρε. Τόσο ξεφτύλες είστε, ρε, εκεί πέρα, να πούμε. Η μεγαλύτερη ξεφτύλα, ξέρεις ποια είναι. Έπαιζε Άρης Πάοκ με το Κάμπορα τα γκολ. Με τον Σπάθα. Ακούς, άκουρε ο Κάμπορα να... τους έβαλε τα γκολ, ναι, χωρίς να βλέπει, ρε. Άκουρε. Και φέρνουν εδώ, κυρίες και κύριοι, τον Ναζίρι. Μπράβο, μπράβο. Τον Ναζίρι. Πώς το κάνεις αυτό. Δώσε άλλη μία. Λοιπόν. Τον Ναζίρι το διαιτητή το φέρνουνε να σχολιάσει τον αγώνα και λέει ο Ναζίρης, ο διαιτητής, παοξής φόλο ο Ναζίρης. Δεν επηρεάζει. Δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα. Έχει να έρθει ο Ναζίρης 8 χρόνια. Αφήστε τον Ναζίρη. Ο γαϊμένος ο Ναζίρης. Το κόψανε. Όλοι αυτοί. Ακούστε. Γιατί χαρμουλιές ρε κόκκινο όταν μιλάω. Όλοι που καλάτε εκεί πέρα, τους διαιτητές και οι καθηγητές και αυτοί. Ναι. Όλα φρούτα του σπαχάνει, ναι, ρε. Φτάνει. Στον επόμενο. Ψαλό. Ψέματα λέει. Είπα εγώ κάτι. Γιατί χαρμουλιές ρε κόκκινο. Σε πιάνει η πηλία μετά τη σπίτια μου. Τι. Γιατί. Με κούρασες. Σε κούρασες. Ναι. Ρε το κόκκινο, ρε. Ναι. Ρε το κόκκινο. Στον γάματο το μεσημεριά. Γεια σου, φίλε. Λέγε, ρε, φίλε. Μ' ακούτε. Σ' ακούμε, φίλε, ναι. Να δώσω καταρχή χαιρετίσματα στο φίλο μου το Χαρίτο, στον Κιλκής και τα παιδάκια του, το Σάβα και τη Μάνια. Ναι. Να πω ότι ο Κόκκινος έχει δίκιο, πρέπει να παίξαμε και αντίπαλοι. Υπήρχε αετός. Μας. Εγώ έπαιζα στο... αετός μας. Εγώ έπαιζα στο Φίνικα Πολύχνης. Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να παίξαμε και αντίπαλοι κάποια στιγμή. Πότε είσαι γεννημένος, φίλε. Πώς. Πότε είσαι γεννημένος. Το 66. Μπορεί. Δύσκολο να παίξαμε αντίπαλοι. Το 86-87... 85, τότε υπήρχε ο Έσπερος, υπήρχε ο Δημότης. Άσε να μας πει αυτό και υπήρχε. Πού έπαιξε. Τότε βέβαια δεν υπήρχε, για να πω την αλήθεια μου τώρα, πόσο θυμάμαι, δεν υπήρχε λίμπερο. Πισόκεντρο υπήρχε. Υπήρχε ο καλός υποδοχέας στην πρώτη πάρα. Πισόκεντρο λεγότανε, φίλε μου. Εντάξει, εγώ δεν θυμάμαι τέτοιο πράγμα. Καμιά και υπήρχαν κεντρική διαγώνη και πισόκεντρο. Καμιά φωτογραφία έχεις να δει. Κεντρική διαγώνη, οι οποίοι γυρνούσαν τότε με το λεγόμενο ρολόι. Ακριβώς. Και ερχόταν και στην πρώτη μπάλα και τα λοιπά. Λοιπόν, πάντα, γίνω, ο καλός γίνω... υποδοχέας ήταν πάντα ο κεντρικός, ο σημερινός λίμπερο, ο οποίος λεγόταν πισόκεντρο. Πίσω από τον Παζαδό. Βέβαια, αυτοί όλοι γυρνούσαν, έτσι. Ναι. Τότε απαγορευόταν, δεν μπορούσε να την ακουμπήσει με τα πόδια. Υπήρχαν όλα αυτά, όλα αυτά. Ο Πόντος δεν μετρούσαν τα πάντα πόντι. Ένα σετ μπορούσε να κρατήσει 3,5 μέρες. Αυτό.
Εντάξει. Και να στείλω και ένα μήνυμα στους φίλους μου, τους παοξίδες, τους φιλάθλους όμως, όχι τους οπαδούς. Δεν έχω σχέση με οπαδούς, γιατί και με το άκουσμα μόνο φρικάρω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, κάποια στιγμή που είπε ένας φίλος, καλή τώρα εκεί που είναι, δημοσιογραφάρα πραγματική, δεν θα πω όνομα, χωρίς να είναι πολύ διαφημιζόμενος και τα λοιπά, μου λέει, Πόντιε, μου λέει, η μεγαλύτερη γάγκρενα στην κοινωνία είναι αυτοί οι δημοσιογράφοι, είτε πολιτικό ρεπορτάζ, είτε κοινωνικό, είτε αθλητικό, είτε οτιδήποτε. Θα πω το εξής. Διάβασα κάτι το καλοκαίρι και με πιάσαν τα γέλια στις διακοπές, όταν ήρθε ο Μπρίκιτς και για να δανειστώ λίγη από τη δόξα του Ραπτόπουλου, θα το κάνω όπως το κάνει αυτός λοιπόν, έλεγε τότε πολύ γνωστός ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Καλωσορίζω στον ΠΑΟΚ το Ρομπέρτο του ΠΑΟΚ. Το Ρομπέρτο του ΠΑΟΚ. Και λέω, τι έγινε ρε παιδιά, πήραμε το Ρομπέρτο, λέω, και δεν το καταλάβαμε. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Επειδή ακούνε άνθρωποι που έχουν ένα ταλγκά, σεβαστό και δεκτό, αυτούς λίγο πρέπει, ξέρεις, πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε με λίγη και επίοικια και καλοσύνη. Το να παραμυθιάζουμε τον κόσμο, ότι πήρατε το γιασίδε, με κάποια καλά στοιχεία θα σου πω εγώ, όπως έξτρα παρένθεση τώρα το Μάτος. Καλό παιχτάκι, full back και τα λοιπά, αλλά είναι τόσο βρωμήλος, όσο βρώμικα είναι τα νερά του Ρίο Ντετζανέιρο. Δηλαδή, τον έχω δει και κάνει κάτι χτυπήματα εκτός φάσης, που πιστεύω ότι αυτοί που βλέπουν και γουστάνουν το ποδόσφαιρο πραγματικά τα έχουν δει. Λες, να διαφωνήσω μαζί σου, είναι κυκλοθυμικός. Έχει παιχνίδια που είναι να τον πιει στο ποτήρι και παιχνίδια που λες τι κάνει τώρα. Αν είναι κυκλοθυμικός. Δεν το κάνει συνέχεια. Πρόσεξε, άκου να δεις. 4-5 θέλω να είμαι δίκαιο. Λοιπόν, το ίδιο ισχύει και τον Ενρίκε. Γι' αυτό το λέω ανισόρροπο. Δηλαδή, στα καλά του καθημερινού μπορεί να πάει να δώσει μια καρατιά στον άλλο. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πάλι εκεί καταλήγουμε. Όταν φουσκώνεις κάτι πάρα πολύ, θα έρθει η ώρα που θα πληρώσεις το ξεφούσκωμα. Ναι, δηλαδή... για να το κλείσουμε. Ναι. Εσύ έχεις ένα προϊόν να το πουλήσεις. Το οποίο πωλείται με τα κόπα και βασάνουν. Δεν πρέπει να βάλεις και σάλτσα και μουστάρδα και μαγιονέζα και ό,τι θέλεις. Τώρα έπεσε στην περίπτωση, έχω πάρει στην εκπομπή άλλη μια φορά τηλέφωνο από το Κιλκίς, τώρα παίρνω τηλέφωνο από την Αθήνα. Mm. Η δουλειά μου τότε, το προηγούμενο τηλεφώνημα ήταν σε σχέση με το δημοψήφισμα του Όχι, αν θυμάσαι. Mm. Λοιπόν, η δουλειά μου από το 97 είναι στη διαφήμιση στην Αθήνα, σε προϊόντα που άμα τα αναφέρουμε τώρα θα... Τι να σου πω τώρα. Καιρός δεν είσαι, ρε. Δεν διαφωνώ λοιπόν σε αυτό που λες, όμως... Όμως, όταν κάποια στιγμή μεταφέρεις το προϊόν σου και ειδικά live, ζωντανά, άσε τώρα την πατάτα που θα ακούσει στην τηλεόραση, την άκουσες, την ξέχασες. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Όταν κάποια στιγμή ακούει κάποιος και δημιουργεί μέσα του εικόνες, πεπιθήσεις, ελπίδες κτλ. Κτλ. Εντάξει, λίγο πιο ήπια, ρε παιδιά. Μάλιστα. Λίγο πιο ήπια, όχι τίποτα. Γιατί ξαφνικά τώρα το να είχαμε να λέγαμε, ας πούμε, στη ζωή μας σήμερα. Έχει γίνει παντού ακούς και τίποτα δεν ισχύει. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Και εσείς, και εσείς. Ένα τελευταίο, παρακαλώ. Για το ημίωρο. Καλημέρα. Ναι. Ναι, φίλε. Θέλω να πω κάτι, αλλά θέλω μια καλή βρισιά από τον Ραπτόπουλο. Καλή βρισιά. Ναι. Είδε λέει ο Διογέννης κάποτε ένα φαλακρό σαν τον Ραπτόπουλο και του είπε «Εκτιμώ τις τρίχες που αφήσαν τέτοιο κεφάλι». Ο Διογέννης το είπε αυτό. Ναι. Τι δουλειά έκανε ο Διογέννης? Καθόταν σε απιθάρι. Δηλαδή, κύριε, αυτό το είπε ένας μεγάλος τεμπελχανάς για ένα φαλακρό. Και σήκωσε ο φαλακρό στο χέρι του, δώσει ένα μπάτσο του Διογέννη να γυρίσει δυο σβούρες και να πέσει κάτω. Ο τεμπελχανάς έκανε κρίση. Ακούω, φίλε. Εκτιμώ τις Ελλάδα, στην αρχαία Ελλάδα, εγώ αν ήμουν βασιλέας ή είχα εξουσία, τους πρώτους που θα έστελνα εξορία ήταν οι τεμπέληδες. Και ένας μεγαλύτερος τεμπέλης ήταν ο Διογέννης. Μεγάλος τεμπελχανάς. Δεν ήταν τεμπέλης. Είπε αυτό ο Διογέννης. Δεν συμφωνεί η ιστορία. Τριάσημα δεν έκανε στη ζωή του ο Διογέννης. Τον κάνατε ήρωα. Τον άλλο τον Σοκράτη, τον Σούπερσταρ. Αυτός έβαλε ασφαλιστικό στην αρχαία Ελλάδα. Έτσι. Ναι. Ο Διογέννης, τεμπέλχανας. Έβαλε ασφαλιστικό. Μεγάλη δουλειά έκανε. Μεγάλη δουλειά έκανε. Ο άλλος ο Σοκράτης. Ολόκληρη φίλη ναι. Διδάσκεται από την αρχαία Ελλάδα. Ο Σοκράτης. Ο Ραπτόπουλος ναι. Έβγαλε τεμπέλη. Ναι, ναι, το τεμπέλη. Ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης. Θα πάψουνε τα αγοράκια στην αρχαία Ελλάδα. Άκου τι λέει. Η γυναίκα του, η Ξανθίπη, κάπως έτσι τη λέγανε. Το κυνηγούσε στα πάρκα. Εγώ δεν υιοθετώ. Εγώ τα υιοθετώ. Το κυνηγούσε στα πάρκα η Ξανθίπη γιατί άφηνε το παιδί χωρίς γάλα και τον έχουν σαν παράδειγμα. Λοιπόν, κατάλαβες.
Και για τόσοι βουκαράδες που τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να φτιάξουν την οικογένειά τους, είναι λακαμάδες να πούμε. Δεν υπάρχει ελπίδα. Ο Σοκράτης που κανόνισε τα αγοράκια στην Αγία Ελλάδα. Σοκράτη, εσύ σούπερστάρ τραγουδήσανε. Για να σε ανεβάσω λίγο. Τι τραγουδήσανε. Σοκράτη, εσύ σούπερστάρ. Για να σε ανεβάσω κύριε Ραπτόπουλο λίγο τώρα. Είπανε γεια σου ρε αλέφαντε. Άκουρε φίλε. Άκουρε φίλε. Όλοι αυτοί οι αρχαίοι περισσότεροι ήταν τεμπελχανάδες. Μόνο. Ε τι είναι ναι. Μπουρμπούρι δεν ήταν. Εγώ άμα κάτσω σε ένα πιθάρεξο από τον Άι Θεράπη 40 ώρες, ξέρεις πόσα τέτοια θα έχω γράψει εγώ. Θα πάρω και τη λωλή μαζί μου. Δεν έχουμε και γιούφτους τώρα να μας δώσουμε. Καλό μεσημέρι. Κύριε Αρτόπουλε. Δεν έχουμε χρόνο, συγγνώμη. Πάμε. Ένας άνθρωπος αν ακούει τώρα, πιστεύω ότι έχει πέσει κάτω και τα πόδια είναι πάνω. Γιατί τα πόδια είναι πάνω και τα χέρια. Ο Θόδωρος. Ποιος θα δω. Ο συγγραφέας, ο σκηνοθέτης. Για φέρτον. Του μικρό χώρο. Για φέρτον. Έχει πέσει κάτω, ξέρω. Τον πέθανε. Για ανέσυσε τη γυναίκα του Σοκράτη, του Τεμπέλχανα, που δεν έχει το παιδί γάλα στο σπίτι. Διάλειμμα. Άντε μπράβο. Διάλειμμα να πιεις το γάλα σου. Άντε μπράβο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Νέος επίσημος διανομέας Fiat και Fiat Professional στη Θεσσαλονίκη. Κουμαντζιάς ΑΕ. Εγγένεια στις 17 Μαρτίου. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ορφανοτροφείο Μέλισσα. Είμαι ο Ανδρέας Λαγός και σας προσκαλώ να γευτούμε όλοι μαζί το Food Experience μόνο στο Mediterranean Cosmos. Για 15 ημέρες, μικροί και μεγάλοι, θα διασκεδάσουμε, θα μαγειρέψουμε και θα ταξιδέψουμε σε μοναδικές μαγειρικές εμπειρίες. Επιπλέον, 200 τυχεροί θα κερδίσουν gift cards και δώρα από τα καταστήματα εστίαση του Mediterranean Cosmos. Σας περιμένουμε. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Oh, πάρε μπρος, πάρε μπρος. Σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Δεσποινής, περάσατε την παραγγελία για την επιτραπέζια. Μάλιστα, κύριε Διευθυντά. Την παραγγελία για τις κούκλες. Πιο γρήγορα, παρακαλώ, πιο γρήγορα. Τα τηλεκατευθυνόμενα, τα σχολικά και τα μπεμπέ. Κύριε Διευθυντά, κρασάρε το ίντερνετ. Τώρα τι κάνουμε. Κράσαρε. Τώρα θα πάμε να τα πάρουμε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς τα Toy Shop ήρθαν στην πόλη μας. Πλατεία Αριστοτέλους Downtown. Όταν το διαδίκτυο κρασάρει, το Toy Shop φουλάρει. Όλα τα παιχνίδια για αγόρια και κορίτσια με τη γνωστή ποιότητα του μεγαλύτερου e-shop παιχνιδιών στην Ελλάδα. Toy Shop Αριστοτέλους 10 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα, 9 με 9 και το Σάββατο μέχρι τις 8. Toy Shop. Μαγεία στο παιχνίδι. Πρόσεχε τι τάζεις, γιατί παίζει να το πιάσεις. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 2.500.000 ευρώ στο jackpot του Joker. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Joker από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Joker μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Πολύ χαρούμενο σε βλέπω σήμερα. Τι παίζει? Παίζουν μετρητά. Τι μετρητά? Πολλά πολλά μετρητά. Στις καθημερινές κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάρε και εσύ μέρος στις κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη που χαρίζουν πολλά πολλά μετρητά κάθε μέρα. Είσοδος δωρεάν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Και κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10.000 ευρώ μετρητά σε δύο κληρώσεις. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και θέα Α 210-9215-776. 1.200 εκθέτες, 60.000 επισκέπτες, 45.000 τετραγωνικά μέτρα. Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. 18 με 20 Μαρτίου, Metropolitan Expo. Μαζί και η έκθεση Ινοτέλεια, οργάνωση φόρου. Μόνο για επαγγελματίες. Η Under Armour επιστρέφει στον τόπο του αθλήματος. Under Armour Brand House. Μετά την τεράστια επιτυχία με τα παπούτσια του Stephen Curry, το απόλυτο brand επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με αθλητικά ρούχα και παπούτσια για όλα τα σπορ και για κάθε ηλικία. Under Armour Brand House. Το νέο σου shopping spot ήρθε για να μείνει στην οδό Τσιμισκή 96. Now open.
Κάντο για το σπίτι σου. Κάντο για τον κήπο σου. Κάντο για τα εργαλεία σου. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα της Δυτικής Θεσσαλονίκης, γωνία Ωρεοκάστρου με περιφερειακό. Χρώματα, εργαλεία, ηλεκτρολογικά είδη, υδραυλικά είδη και άλλα πόσα. Δεν φαντάζεσαι. Τηλέφωνο 2310 684 047. Κάντο οικονομικά και ποιοτικά. Κάντο με κέφι. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μπας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Πόσο χαμηλά πετούσε! Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Standard και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Standard τώρα. 2310-523-014. Κόλλησες από γεύσεις? Γυρίζεις από εδώ, γυρίζεις από εκεί και τίποτα πια δεν σε συγκινεί? Θες καινοτομία, ποικιλία και πρόκληση στις γεύσεις? Potato Twist! Ζουμερά σουβλάκια, λαχταριστά μπέγκες, μπιφτέκια, σουτζουκάκια, πανσέτες, παϊδάκια κοτόπουλου. Συναρπαστικές χειροποίητες ολόφρες και σπεσιαλιτέ που ετοιμάζονται μπροστά σας. Potato Twist. Για απογείωση στην απόλαυση τα συνοδεύεις με στριφογυριστές πεντανόστιμες πατάτες με ξυλάκι ως παγωτό, αλλά προσθέτοντας βραστό λουκάνικο. Ενώ η αναπάντεχη γεμιστή πατάτα φούρνου είναι μια γαστρονομική μαγεία. Εσύ απλά προσθέτεις τα μενού της αρεσκίας σου. Potato Twist. Το κρεατικό σε συναρπάζει. Η πατάτα σε απογειώνει. Οι τιμές σε δελεάζουν και ο συνδυασμός τους σε τρελαίνει. Potato Twist. Πλατεία Ευόσμου. Ζαβέλα 2. Delivery 2310-704-500. Γιατί ο συνδυασμός είναι το μυστικό. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθης σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθης σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Παντρεύεστε? Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Μέτροσπορ. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γάμα στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο pablis.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310 900 360. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και οι γραμμές είναι ελεύθερες. Καμία γραμμή δεν υπάρχει. Άμα αρχίζει ιστορίες για τους αρχαίους, την ψωνίζουν οι άλλοι και το κλείνουν. Ναι, 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 οι αρχαίοι φταίνουν. Ποιος φταίει? Εσύ φταίει, όχι οι αρχαίοι. Ναι, ναι, ναι. Εσύ τους κατηγορείς. Όχι, θα τους κάνω. Ρε. Τι να σε πω, ρε. Οι αρχαίοι και τα φώτα. Λοιπόν, το 2310 και 390 είναι ελεύθερα. 955 και να το μήνυμα στο 54-340. Τεμπελχανά ο Διογέννης, γι' αυτό έγινε μπουζουξίδικο, ρε Κώστα. Ε, βέβαια. Τι γελάς? Γελάς? Δεν υπάρχει, ρε. Δεν υπάρχει, ρε. Να πείτε το Βλάχο τον Ηρακλή να ασχοληθεί με την άτυπη ομαδούλα του και να πει στον Μπάου και από το χρόνο θα παίζουν κόντρα με τα τρακτέρ αυτός και ο Ρούλης. Όπαρε μάγκα. Όπαρε μάγκα. Παρακαλώ. Ναι. Ξεχασμουρίθηκε ο Φιλοκόκκινος. Παρακαλάει τώρα. Ναι. Γεια σας. Καλώς τον κύριο Κώστα. Γεια σας, γεια σας. Κωστή, με έφτιαξε σήμερα, έχεις δίκιο για τον Διογέννη. Τεμπέλχανας. Εκτός από Τεμπέλχανας ήταν και Πανιστήριτζης. 100%. Με το Σοκράτη, γιατί ο Σοκράτης τι ήταν? Για τον Σοκράτη. Τα χωράκια τα βλέπε μια χαρά. Ο Σοκράτης κατηγορήθηκε για σοδομισμό. Βέβαια. Λοιπόν. Τους κάνανε ήρωες αυτοί όλοι. Ναι, κατηγορήθηκε για σοδομισμό και κατά πόσο λέγεται, γιατί όλα τα γραπτά μένουν. Για το Σοκράτη τα έχει μεταφέρει ο Πλάτωνας, ναι. Και κατά πώς λέγεται όλους τους άλλους φεμελάδι πριν το Αλκιβιάδη. Ναι.
Λέγε ρε κόκκινε. Που είσαι ενάντια στην ομοφιλοφιλία εσύ. Ήρθε ο χριστιανισμός και τα έβαλε σε μια τάξη αυτά. Εντάξει, αυτή ναι. Μπορεί να είναι σειρά του κυρίου Κώστα και να του ξέρει. Εγώ δεν του ξέρω. Είναι πολύ παλιά. Ωραίο. Καλό. Ωραίο, ωραίο Γρηγόρη, μάλλον. Ναι. Λοιπόν. Για την Αεκάρα, πες μας. Πώς? 40 χρόνια από το έπος του UEFA είναι σήμερα. Εντάξει. Η Αεκάρα στιγματίστηκε, Κωστή μου. Ναι, στιγματίστηκε. Με την πτώση. Έτσι. Γι' αυτό και εγώ. Κρατάς αποστάσεις. Είμαι ξενερωμένος με τον Μελισανίδη και με τον. Και με τον Μπάγεβιτς, βέβαια. Ναι, δεν μου λες, άμα τάσταζε ο Μελισανίδης, θα σου ξενερωμένος. Δηλαδή, αν τάχωνε γερά και. Όχι. Όχι, αυτό ακριβώς. Είσαι ξενερωμένος, όχι για την ατίμωση, για την τσιγκουνιά είσαι ξενερωμένος. Σωστό. Ναι. Μ' αρέσει. Ναι, ναι. Μ' αρέσει. Και έγραψε η ιστορία. Ότι η ομάδα την πήγε στα τάρταρα. Έτσι. Την πήγε στα τάρταρα. Προειδεύουν οι Παοξίδες και οι άλλοι, πήγατε παίξα με τη Θεία Λαραφίνας και τα λοιπά. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, αλλά το αϊκάκι και το αϊκάκι και το έτσι το αϊκάκι, όπως και να το κάνουμε, έχει 11 πρωταθλήματα και 15 κύπελα. Αυτό ακριβώς. Και από την άλλη μεριά λέμε αυτό. Σωστό. Το αϊκάκι. Κωστή θα δεις 23 του μηνός. Ναι, με το αφεντικό θα μας φέρει το αφεντικό με το αυτοκίνητό του. Το αφεντικό το γνώρισε, έχει έρθει εδώ με τον Ασλανίδη. Τον Αχιλλέα, τι, τον Αχιλλέα, ναι. Τον Κατατζίδη ήρθαν παλιά, τι. Παλιά είχε έρθει σε μια εκδήλωση. Τώρα θα γίνει το Μετρόπολης, πώς το λένε, Μετρόπολης Κατερίνης, θα κάνει κάτι εγγένεια εκεί. Ναι, Άρε, ο μικρομέτωχος πώς τα ξέρει. Δηλαδή, Κωστή, θα είναι καφετερία και τι θα είναι εκεί. Άμα σπάσει καφετερία, ρε φίλε, δεν νομίζω. Όχι, μην ξανοίγεσαι. Σε κάποια ψαροταβέρνα. Το ίδιο το Μετρόπολης εδώ, που θα έχει παράρτημα. Ναι. Θα είναι ραδιόφωνο εδώ στην Κατερίνη το Μετρόπολη. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή σου τα έχω ετοιμάσει όλα και εσένα και το κουμπάρο. Τα θρίλερ. Και για τον κουμπάρο σου μια παρτίδα. Θα είναι και αυτό, εκεί, ναι. Το τηλέφωνο το ξέρεις, θα με ενημερώσεις για να έρθω, να μου πεις διεύθυνση μόνο. Να έχεις αστακό και σαμπάνια έτοιμη. Έτσι. Εντάξει, άντε γεια κύριε Κώστα. Λοιπόν, Γρηγόρη, μου άρεσε πολύ αυτό που είπες. Εντάξει, οι άνθρωποι οι οποίοι διαθέτουν και απολαμβάνουν ένα καλαμπούρι... Είναι ιδιαίτερος. Ο διπλανός μου δεν μπορεί να το δεχθεί. Εγώ μπορεί να είμαι κακός αυτό. Είναι κακός. Θέλει να κάνει καλαμπούρι, αλλά με το κάνουν θυμώνει. Έτσι. Κοιτάξτε, να δεις, εγώ το δέχομαι το χιούμορ, αρκεί να, είναι έξυπνο, να μην φύγει η υπολήψη. Αυτό ήταν έξυπνο του κόκκινου. Αυτό ήταν ωραίο. Αυτό ήταν πανέξυπνο. Μην λες καλές κουβέντες, θα πάθω τίποτα, ρε, χτύπα ξύλο. Ναι. Κόκκινε, είσαι δυνατός. Να λες ότι λέω βλακίες. Δυνατός οργανισμός. Κλείστε το ραδιόφωνο. Κλείστε το ραδιόφωνο. Κλείστε το κομπιούτερ, κλείστε ό,τι έχεις. Καλημέρα. Έλα. Δέσαμε τώρα. Καλημέρα. Καλώς τα παιδιά τριάρα. Καλώς την τριάρα, ναι. Καλώς την τριάρα. Αύριο τι ώρα είναι η κλήρωση? Η κλήρωση. Με τον Παναθηναϊκό έτυχες, ρε, από τώρα στο λέω. Παναθηναϊκό. Ναι. Καλή κλήρωση. Με τον Παναθηναϊκό έτυχε. Με τον Παναθηναϊκό έτυχε, σου λέω, από τώρα τελείωσε. Εγώ στο λέω μια μέρα πριν. Κλήρωση. Όχι, ρε αγόρι μου, ξέρω τα μπαλάκια. Το λέω εγώ. Τα μπαλάκια. Άμα θέλεις ότι εμείς τρία τσίπουρα. Τρία. Τα μπαλάκια δικό μου τα παγώνει, σου λέω, ξέρω. Όχι, όχι, εγώ, το φιλαράκι σου από δίπλα και εσύ. Μην ξανοίγεις, όπ. Όχι, μην ξανοίγεις, πάμε, ότι δεν θα έχω τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό θα παίξει. Είσαι μέσα. Ρε, με τον Παναθηναϊκό θα παίξει και με το τον Ολυμπιακό τελικό και θα κερδίσει και το γιατί κύπελο. Γιατί δεν βάζει φιλαράκι μου Ραπτόπουλε. Έλα, τι να βάλω με σένα, εκκλησία θα μηνός, κλέψω. Τέλη του μηνός δεν βάζει τύχημα κόκκινο. Α, τέλη του μηνός δεν βάζει, θα πολύ. Ναι, 16. 16 του μήνου. Για πες μου για το μάτς την Κυριακή λίγο μια πρόβληψη. Εσύ, δύσκολο μάτς. 1-0 θα το πάρεις, φίλε. Θα κερδίσει, όχι, όχι, όχι. 2-1. Εγώ δύο. Θέλω να το δώσουμε, να το δώσουμε τον Πανιόνιο για να κυνηγάει τον Ολυμπιακό. Εμείς ναι, αλλά όμως. Α, είσαι καλός άνθρωπος. Ναι, αλλά όμως. Άμα παίξεις τα play-off με τον Ολυμπιακό, δεν φοβάσαι. Όχι. Όχι. Πελάτες μου. Καλώς τους πελάτες μου. Καλώς τα παιδιά 3-0. Μάλιστα. Και κοίταξε να δεις. Ναι. Θέλω αύριο. Ναι. Την ΑΕΚ εγώ. Με τον Παναθηναϊκό θα παίξεις. Εγώ θέλω την ΑΕΚ.
Εμείς βγαίνουμε οι Παοξίδες, ασχέτως το αποτέλεσμα που έχουμε φέρει. Ναι, ποιοι δεν βγαίνουν. Για να δούμε. Ποιοι δεν βγαίνουν. Μετά τι δεν θα βγαίνουν, ναι. Γιατί δεν ακούω καλά έξι. Σωστό. Δεν βγαίνει. Δεν ακούω. Εγώ έναν άκουσα. Σωστό. Και αυτό πριν 15 μέρες. Εγώ βγαίνω κάθε μέρα. Πολύ καλά. Για να πω για την ομάδα μου προβλέψεις. Ασχέτως τι ποδόσφαιρο παίξαμε και δεν παίξαμε. Έτσι. Να είσαι καλά. Γεια σου Μάρκο. Παρακαλώ. Κλάος θέλετε ή Ενρίκε. Ή κουλούρι. Ή κουλούρι. Ναι. Πάμε, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς το. Καλώς το, Διογέννη. Εγώ είμαι ο Διογέννης. Εσύ. Αφού έμαθα ότι γανάκτης και πήρε τηλέφωνο. Με τόσο. Αλλά πού το μάντεψες ότι είμαι το όνομά μου Διογέννης. Από την γραμματεία, εγώ δεν ξέρω. Καλά ήμασταν στα αρχαία χρόνια πίσω μας. Σήκωσα από τον τάφο, βγήκαμε έξω ο Ραβδόπουλος. Γιατί. Καλά ήμασταν πίσω. Καταρχήν πρέπει να είστε μια εκπομπή όλοι ένα σποτ. Όλοι να, παίρνετε και λεφτά, να παίρνετε λεφτά από τους άλλους που κάνουν μετά εκπομπές γιατί σας παίζουν όλοι μετά. Ένα αυτό το πλεονέκτημά σας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και ένα δεύτερο για αυτούς που φωνάζουν ΑΕΚ, πια ΑΕΚ, είμαστε ΑΕΚΑΡΑ και έτσι. Όταν πέφτει κατηγορία, εγώ έμαθα από τα αρχαία χρόνια τιμωρήσε πλήρως. Διογέννης ο Δεν μ' αρέσεις. Μην πεις τίποτα. Αφαιρούνται και πρωταθλήματα, αφαιρούνται και τα κυπελάκια και τα 11 και τα 5 όπως και η Γιουβέντους που έγινε μετά από τα 2000 χρόνια. Σπάρτη Αθήνα κάτι ντέρμπι τότε. Αν θα ανακαλέσετε φωνάξτε με, εδώ είμαι. Όταν χάνανε σπαρτιά τους τους πετούσαν από τον Κιάδα. Δεν έχουμε πλήρη τιμωρία. Ξαναφεύγω. Διορθώστε τα πράγματα για να ξαναβγώ. Γεια σας. Γεια σου, Διογέννη. Γεια σου. Το σήκωσα από τον τάφο, ρε Κουρσός. Ναι. Ναι, φίλε. Καλησπέρα στην πιο ερωτική πόλη από τη μαγευτική Κωνσταντινούπολη, κύριε Κόκκινε και κύριε Ραπτόπουλο. Καλώς το σήκωσα. Έχει κατακλείσει η ομάδα στο ξενοδοχείο. Έχετε χαιρετισμούς από τον κύριο Σάβα, σας ακούει. Άκουσε αυτόν τον ακροατή που είπε για τα πρωταθλήματα και λέει. Για τον Μάρκο πώς το λέγανε, πήγε να παρήγγειλε ένα καζάν τυπί να φάει. Ναι. Γιατί λέει εγώ λέει σαν ποδοσφαιριστής που έπαιξα μόνο 6 χρόνια, έχω λέει περισσότερα πρωταθλήματα και κύπελλα λέει αγόρι που λέει ερωτική μετανάστη στο λιμάνι του Πασά, από όσα έχουν όλοι αυτοί λέει στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Αληθεύει αυτό κύριε Ραπτόπουλο, κύριε Κόκκινε. Αληθεύει. Αλλά μάλιστα. Και τι έγινε. Τι έγινε, τίποτα δεν έγινε. Απλά το υπενθυμίζω κύριε Κόκκινε και κύριε Ραπτόπουλο, τι είπε ο κύριο Σάββα. Έχει χάρη που ήταν τερματοφύλακα, γιατί ο Αλεξανδρής τα είπε, βουτούσα. Όπου φυσάει ο άνεμος, δηλαδή τι έχετε να πει. Εσείς είχατε ποτέ κανέναν τέτοιο ποδοσφαιριστή που να έχει πρωτιάσει τις ομάδες της πόλης σας. Βεβαίως. Σαν τον κύριο Αλεξανδρή και σαν τον κύριο Γιανακόπουλο. Είχαμε, ναι. Ποιον είχατε. Τον Γκρέκ Λουγκάνης. Το Λουγκάνι λοιπόν, και το στείλαμε σε να κάνει φουτσί να πίνει μετάλλια. Άκουδω ρε βρωμολιμανίσχυε, θα σου πω μια κουβέντα. Γιατί είμαστε βρώμικοι και απόγονοι του έκτου στόλου κύριε Ραπτόπουλε. Γιατί τα λέτε αυτά σας ακούγε. Έχετε πάρει διαιτησίες, έχετε βουτήξει, έχετε κάνει. Αλλά ο ΠΑΟΚ γλίτωσε τα 23 χρόνια με βουτιά του Κούδα το 1983 ανύπαρκτο πέναλτι, ισοφαρίζει ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Βουτάει ο Κούδας μόνος του. Ναι. Μέσα στην περιοχή. Στην θύρα 4. Και ισοφαρίζει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Δηλαδή θα ήταν η παράδοση 11 χρόνια. Ναι, λέτε όμως για αυτούς τους φιλάδες που είχαν το πανό. Συγγνώμη, αδερφικά σωματεία είμαστε κύριε Ραπτόπουλε. Δεν ξέρω κύριε. Τι έγραφε το πανό αδερφικά κύριε ή αδερφά. Δεν ξέρω. Αδερφά σωματεία, αδερφικά. Εγώ δεν είδα κανένα ΠΑΟΚ να λέει καλή επιτυχία στην ομάδα του Ολυμπιακού. Με την Μπεσίκτας, όλοι λένε, όχι κύριε Μπεσίκτας Κίσκους. Κύριε Κόκκινε, σας επαναφέρω στην τάξη. Εγώ στον χρόνο γέρους ήταν με τον Ολυμπιακό. Και, να, έχει δίκιο ο κύριος Ραπτόπουλος. Το πανό κύριε Ραπτόπουλε. Και επειδή, καλή επιτυχία στο ετοιμότητα των σωματείων του Ολυμπιακού. Εγώ λοιπόν δημοσίευσα στο Sport Dog, ναι, την ώρα του μάτσου του Ολυμπιακού, ναι, που τους έλεγα τους παοξίδες δεν τρέπεστε ρε, υποστηρίζετε να βγουν τον Ολυμπιακό ρε καθάρματα. Και μου λέγανε ναι, ρε τουρκική ομάδα, θα υποστηρίξουμε εμένα η γιαγιά μου η Μαριό. Ήρθα από εκεί. Και με νοιάζει εμένα η γιαγιά σου η Μαριό, ρε, εδώ το Ολυμπιακό λέω. Κατάλαβες τι γίνεται. Πώς το βλέπετε το μάτς κύριε Ραπτόπουλε σήμερα, ο κύριος Σάββας είπε 0-3 θα είναι. Όχι, γκολ θα βάλετε, αλλά δεν ξέρω αν προκρίνεται. Εγώ λέω να του δώσετε καμιά σαλοσπύρη του κυρίου Σάββα. Ναι, γιατί... έφαγε 3 καζάν τυπί κύριε Ραπτόπουλε. Ναι, κακός τα 83 να τρώει. Κύριε Βαγγέλη. Ναι, κακός. Παρακαλώ κακός. Κύριε Κόκκινε. Κακός. Στο πρώτο παιχνίδι σου είχα πει το σκόρερ. Σου είχα πει. Αμπουμπακάρ.
Και πήρε το βαθμό της οπαλίας, το δήλωσε και ο προπονητής μας. Ποιος παίκτης τώρα είναι αυτός ο οποίος είναι διάολος δαίμονας, τα τουαζάκιας και θα σε χορέψει στο ταψί? Κανείς δεν πρόκειται, κύριε. Θα χορέψουν. Πορτογάλος. Κύριε Κόκκινε. Πορτογάλος είναι, έχεις απάντηση. Αύριο να βάλετε στην εκπομπή σας το τραγούδι του Πάριου. Περέα μου με το σαρωνικό σου. Παίξε ότι ο Πορτογάλος θα βάλει δύο γκολ. Κύριε Ραβέ, ότι ο Πορτογάλος θα βάλει. Πόσα ήταν τα παιδιά. Μα καταρχήν το πρωί θα έχει ο κύριος Μανούσης το Ζορμπά να παίζει. Σας παρακαλώ, κύριε. Εγώ σου ευχήθηκα καλή επιτυχία. Απ' την άλλη σου λέω τα πράγματα ως είναι. Δεν μιλάτε. Sold out στις καφετέρες της πόλης σας θα έχει σήμερα. Θα έχει. Γιατί να δουν, τι να δουν. Βεβαίως. Άρα μπράβο, έτσι να δουλέψουν τα μάτια. Θέλουν να δουν τον Όλσεν. Αν κάνανε καλά ή άσχημα που τον δώσανε. Ναι. Ποιο είναι τον Μπρίγκιτς. Τον Όλσεν. Ποιος είναι αυτός? Αυτός που έχει να χάσει 40 αγώνες στην Δανία. Εγώ μόνο ξέρω αυτό που έγραφε τα παραμύθια. Τον Άντερσεν ξέρω που έγραφε τα παραμύθια. Καν Κριστιανά, εσύ μόνο την Μπρίγκιτς δεν είσαι, ξέρεις. Αν χαθεί δραποδόρε. Την καληνύχτα μου στο μακρινό Μπιλμπάο, γιατί αργεί ακόμα να ξημερώσει στην πιο ερωτική πόλη που δεν έχει καράβια και βαρκούλες στο δρόμο. Ένα σουτζούκλουκουμ τώρα εκεί, εντάξει. Άιντε, στον επόμενο. Παρακαλώ. Γεια σας. Ωραία φωνή. Ωραία μπάσα. Τι κάνετε, καλά? Τέσσερις τόνους Μάλμπορο. Όχι ρε. Όχι ρε μεγάλη. Όχι ρε, είναι... έχει μέταλλο, μπορεί να έχει τέτοιο. Έχω μέταλλο, ναι. Τον φωνάζει να πανηγύρει, τραγουδάει. Ναι. Ας σου πω λίγο για το Διογέρη και το Σοκράτη που λέτε, φίλε, έχεις δίκιο απόλυτο, έτσι. Τεμπελχανάδες. Και τους κάραν superstar, έτσι. Και εσύ τους έζησες. Όχι ρε μεγάλε, εντάξει. Τότε κάτσε ρε. Αυτό που λέω κόκκινο ήρχε, άκου φίλε, γιατί τον έχουν λίγο πει για τη θρησκεία χίλια πράγματα που δεν έζησε. Τα πιστεύει όμως. Και εμείς πιστεύουμε. Ωραία. Αυτά που έχουμε διαβάσει. Συνέχισε φίλε. Να πάω λίγο παρακάτω. Ναι. Εντάξει, αυτούς τους κάναν superstar, ζήσαν πριν 2.500 χρόνια, δεν ξέρεις τι έγινε, τέλος πάντων. Εδώ η άλλη ρε φίλε ήταν συνεργάτηδα των Γερμανών. Την κάναν υπουργό. Τη δώσαν το όνομα σε 10 θέατρα, σε 20 γήπεδα. Αυτά δεν τα λέτε. Έκανε αντίσταση από τη Γαλλία. Δεν υπάρχει γιατρία. Και αντίσταση ρε φίλε, συνεργάτης των Γερμανών ήταν, αποδεδειγμένα να πούμε. Το είπε Ροζίτα Σόκου σε τηλεόραση. Από πού είναι από εδώ? Ίσα. Από πού είναι? Ρώτα τη Ροζίτα. Καλά σε λέει. Επειδή το είπε η Ροζίτα, μπορεί να είχαν κάποια τη ζήλια. Α, σε ρε καημένε. Συγγνώμη, η μαρτυρή. Ρε σηκώκινε, δεν το είπε μόνο η Ροζίτα. Βγήκαν και άλλοι. Ρε φίλε, Πασόκο. Η μαρτυρία ενός ανθρώπου φτάνει για να. Ρε φίλε τώρα. Μιλάμε για Πασόκο τώρα. Είπε για την κυρία τώρα και θύχτηκε. Δεν μου λε, κύριε Κόκκινε, να ρωτήσω. Πε μου δηλαδή. Τι έχει κάνει αυτή η γυναίκα τόσο πολύ, δηλαδή, που τίποτα την δεν έκανε, ρε φίλε. Εγώ... Πες μου ένα πράγμα που έκανε. Τα μάρμαρα δεν έκανε. Μάθησες ποτέ να διαφημίζω? Ναι. Όχι, γιατί αντιδράς τώρα, γι' αυτό. Αντιδράω για κάτι και για διαφημίζω. Γιατί... Καταρχήν, συγγνώμη, δεν κάνω αντιπαράθεση μαζί σου. Εγώ σου λέω. Όχι, ότι μ' αρέσει ο τρόπος που το δημιουργεί. Στην Ελλάδα. Μ' αρέσει ο τρόπος που. Ότι όλη η Ελλάδα, δηλαδή, κάτσε μέχρι γιορτή την κάναν. Θα σου πω τι έκανε, φίλε. Συγγνώμη, άκου λίγο να πει. Καλά σε λέει. Εγώ ξέρω. Να μην λέμε ότι θέλουμε. Εγώ ξέρω. Λίγο σεβασμό σε αυτού που πολεμούν. Ξέρω ότι δεν έδωσε δικαίωμα. Ξέρω ότι δεν. Να πούμε, έκανε καριέρα. Ξέρω ότι. Γιατί κάνατε θέα. Ξέρω ότι δεν έδωσε δικαίωμα. Άσε μας καημένε τώρα. Και ότι σαν υπουργός πολιτισμού έκανε δουλίτσα. Τι δουλίτσα έκανε? Τι δουλίτσα έκανε? Τι δουλίτσα έκανε? Πες μας τη δουλίτσα που έκανε. Όταν λες ότι έκανε κάποιο μια δουλειά, τι δουλειά? Τι δουλειά έκανε? Τι ακριβώς έκανε? Ναι, τα φίλε. Μουσεία της χώρας, τα μουσεία, ναι. Επιθυτίας της άρχισαν να δουλεύουν, μέχρι τότε ήταν παρατημένα. Τι λες? Τι λέω, ποιος τα έκανε, για πες. Γιατί κάτσε, με συγχωρείς, καλύτερα να με βρίσεις παρά αυτό γελάκι. Με το χρήμα του ελληνικού λαού, ρε φίλε, έκανες δυο μουσεία τώρα πλάκα. Ρε φίλε, με το χρήμα του ελληνικού λαού οι άλλοι μας πηδάνε. Μας δεν έχουν να φάμε. Και σε πειράζει άλλοι που έκανε μουσεία. Για τα μουσεία έρχονται. Να πω κάτι, σας παρακαλώ, να πω κάτι. Τα μουσεία. Το μουσείο της Ακρόπολης ποιος το έκανε, ξέρεις? Ποιος το έκανε? Ο Λιάπης. Που τον πιάσαν χωρίς πινακίδες. Και έβρισε τους τροχονόμους. Ο Λιάπης το έκανε. Ποιος το έκανε, η Μαρίκα? Σταματάω, ρε φίλε. Τι μου λες τώρα, έκανε μουσεία. Και ο Λιάπης έκανε μουσεία. Εντάξει, ρε, μεγάλη. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τι να πεις, τα μάρμαρα και τα μάρμαρα. Και τα μάρμαρα και τα μάρμαρα. Τα έφερε τα μάρμαρα. Ναι, το έλεγε. Τα μάρμαρα, τα μάρμαρα. Δηλαδή, συγγνώμη, άρα όσοι δεν τα φέρανε είναι αποτυχημένοι. Γιατί ο Γρόνιος δεν έκανε την υπόθεση που με ρωτάς. Δεν έκανε, συγγνώμη, να πω κάτι. Για τον Γρόνιο. Ναι, για τον Γρόνιο. Και ο Κανελάκης, εσύ. Τι έκανε ο Γρόνιος? Δεν έκανε κάτι
για το οποίο θα πρέπει να είναι τόσο αξιομνημόνευτη και τόσο προβεβλημένη. Άλλο σε ρωτάει, να πεις ότι δεν αξίζει όλη η προβολή που έχει πάρει. Θα τα ακούσω με σεβασμό. Να πεις ότι το έργο της εμένα δεν μου λέει τίποτα. Αυτό λέω. Πάλι, αυτό πάλι, έργο. Μισό λεπτό. Πάλι σεβασμό έχω σε αυτό έργο, ρε. Λοιπόν, αλλά να μου λες ότι επειδή το είπε η Ροζίτα ήταν δοσύλλογη των Γερμανών. Όχι ρε φίλε, συγγνώμη. Φίλοι είπε. Το είπε επώνυμα η γυναίκα. Όχι, και επειδή το είπε επώνυμα. Το είπε. Και επειδή, σε παρακαλώ τώρα, αυτά είναι σοβαρά. Τώρα με τον Πασόκο θα βγάλεις άκρη ρε φίλε. Να σε καλά. Όχι, θα βγάλω, θα βγάλω. Ένα καλό έκανε. Σε παρακαλώ. Ένα καλό έκανε. Ένα καλό έκανε η Μερκούρη. Ένα καλό. Ένα καλό έκανε. Πήγε στα μπαρά στην Καλαμαριά και σώθηκε με τον Αλέφαντο τότε και δεν έπεσε σε κατηγορία. Εκεί με τον Εθνικό. Σαν υπουργός. Δεν μου λες κύριε Κοντήρε. Τα μάρμαρα και τα μάρμαρα. Πού τα μάρμαρα ρε Χαϊβάνη. Τα μάρμαρα. Τα μάρμαρα. Έφερε τα μάρμαρα. Ξέρεις καθηγητές, τα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο είναι Έλληνες. Διδάσκουν, προσφέρουν με έρευνες, με τέτοια. Και στην Ελλάδα δεν τους ξέρει κανένας. Φίλε. Θα μπει. Έχουν σωστό. Έργο, έχουν ένα λοιπόν, παράξενο. Άκου λίγο. Και μου λες τώρα για τη Μερκούρη, έλεος ρε παιδιά. Άκουσε γι' αυτό λίγο. Σου λέω δεν άκουσε υπάρχει λίγο. Γιατριά στη χώρα μας. Άκουσε μας, λίγο. Τι να ακούσει ρε. Καλά τα λέω ακόμα. Θα μπεις στο site της Καθημερινής, ναι, που είναι δεξιά εφημερίδα. Και τι θα πει. Θα πας 19 Εβδόμου του 2009 και θα χτυπήσεις ποιοι έχτισαν το Μουσείο της Ακρόπολης. Ποιοι. Που είναι δεξιά εφημερίδα η Καθημερινή. Ποιοι το έχτισαν. Και δες τι έκανε. Η Μελίνα Μερκούρη. Μεγάλα πράγματα. Ποια Μελίνα, ρε μεγάλη. Φίλε, εσύ λες κάτι, εγώ σου πω στοιχεία. Έλα, έλα, έλα. Πάμε. Έχουμε άλλο να πάρουμε. Ποια Μελίνα με τη Μελίνα ξημέρωσε. Μπα και ήταν κανένα αντίστοιχο του Ζήλαζε, είναι αυτό. Σιγά την γυναίκα, ήταν και άσχημη κιόλα. Εντάξει. Πήγε να φιλήσει το Σαραβάκο στο τελικό κυπέλου και ο άλλο είχε φύγει 10 χιλιόμετρα μακριά. Σιγά το Σαραβάκο. Πήγε με τη Μασέλα να τον φιλήσει το βουκάλα. Το Σαραβάκο. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Πήγε πλήρω. Έδεσε το γλυκό. Έδεσε, ναι. Είμαι ο τελευταίος. Ναι, κάτι τελευταίος. Λοιπόν, δεν έχω τόσο ωραία φωνή όπως τον προηγούμενο που είπα. Καρδιτσιώτικη φωνή έχεις, ναι. Γι' αυτό και δεν παίρνω τηλέφωνο συχνά. Δεν πειράζει. Ένας και εμείς που είμαστε γαϊδούρια, κάνουμε εκπομπή λοιπόν, κάθε μέρα. Τι σχέση έχει αυτό. Δεν είσαι γαϊδούρη. Τέλος πάντων, σε ξέρω. Είσαι ζώων με ρούχα. Για πες το, φίλε. Λοιπόν, ο κύριος Κόκκινος είπε κάτι προηγουμένως. Ναι. Ότι όλοι οι παοξίδες παρακαλάνε να κερδίσει. Επουδενή υπόθηκε τέτοια κουβέντα από μένα. Πριν λίγο το είπε, ναι. Όχι. Πριν λίγο το είπε. Όχι, φίλε. Ξεχνάει, φίλε, έχει αλσχάιμερ από το τσίπουρο που είναι στραβό. Παρακαλάνε να κερδίσει. Δεν μπορώ να δεχτώ, λέω, ότι υπάρχουν άνθρωποι που παρακαλάνε να κερδίσει τουρκική ομάδα. Ναι, το είπε σε πατριώτη. Αλλά τα παίρνει από τουρκικέ οργανώσει κάθε μήνα. Τα κατάλαβε. Από αυτό μέχρι το υπαοξίδε παρακαλάνε να κερδίσει τουρκική ομάδα υπάρχει διαφορά. Μάλιστα. Το 85% μ' άκουσες, για να μην τις πάρει όλους. Μ' άκουσες, από αυτό που είπες μέχρι αυτό που είπα υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Προηγουμένως τι είπες, ότι οι παοξίδες παρακαλώ να κερδίσει πέσει εκτός. Δεν θυμάται ρε πριν δεν από θυμάται. Λίγο έλεγε ο Ραπτόπουλος. Πριν από λίγο μάλιστα ο Ραπτόπουλος ναι. έλεγε ναι. ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στον Κρόνο παρακαλούσαν να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ναι. Ναι. Γι' αυτό είπα 85% και κράτησα 15% για αυτούς. Που πάνε στον Κρόνο. Ωραία. Οκ, okay, boy. Λοιπόν. Okay. Εντάξει. Πολύ ωραία. Εσύ Κόκκινο με ποιο θα είσαι? Με τον Ολυμπιακό. Γιατί? Γιατί με την ελληνική ομάδα. Τώρα την άλλη μήνα, αν θα πληρωθούμε, να πας να πάρεις 100 ευρώ λιγότερα και να πεις αυτά είναι των τουρκικών αερογραμμών. Εσύ ετοίμαζε κάποια λεφτά τώρα και ας βλακίες. Εσύ δεν πληρώνω εγώ τις βλακίες που λες εσύ στο ράδιο. Εγώ έχω πληρώσει δύο σπίτια. Μου δώσες κάνα τούβλο εσύ από αυτά που έχω πληρώσει εγώ. Πώς θα γίνει. Πλήρωσες κάνα σπίτι από αυτά που έχω πληρώσει εγώ στο ραδιοτηλεοπτικό. Λοιπόν. Τίποτα, Πού έχεις πληρώσει. Τίποτα. Να σε πυροβολήσω on air ή εκτός αέρα. Αφού ούτε πιστόλι δεν έχεις. Με τι, με το δάχτυλο θα με πυροβολήσεις. Με το σουζουκάκι. Σουζουκάκι. Έχεις φάει κι εμάς τη μύτη. Άσε ρε. Με ταχύτητα 800 χιλιόμετρων την ώρα. 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 Άσερε. 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 Με ταχύτητα